Βάτσοβα λόγος, πήγαινε! Καλά πάω! Ο κύριος Βικτόρ, ο ίδιος, επίσημο τηλεγράφημα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς το περίμενα. Η σκαγόρια πέτυχε. Σύντομα, Βασιλιά! Σας ευχαριστώ πολύ, φίλε μου. Τι έγινε, έγινε τίποτα κακό. Βικτόρ Μπόντζε είναι βασιλιάς. Κύριε, γραμμένο εκεί, κύριε. Δεν έχω τα γυαλιά. Είναι γραμμένο με μεγάλα γράμματα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο τρόμαξα. Νόμιζα πως πέθανε ο αδερφός μου ο Ρενέ. Γιατί ήθελε να πεθάνει ο αδερφός ο Ρενέ, αφού δεν ήταν άρρωστος. Γιατί είδα στον ύπνο μου σαλιγκάρια χθες το βράδυ. Και λοιπόν τα σαλιγκάρια σημαίνουν κακά νέα. Προπάντων αν είναι χοντρά. Και εγώ είδα χοντρά άσπρα σαλιγκάρια με μεγάλο χοντρό άσπρο κέλυφο. Άσε μας τώρα με τα σαλιγκάρια σου, Βικτόρη. Τα όνειρα είναι προφητικά. Δεν συμφωνείτε κανένα, κύριε. Για τα σαλιγκάρια δεν ξέρω. Τα ψάρια πάντως είναι ραχτάρια. Και εγώ πάντως μόλις έγινα βασιλιάς. Αναρωτιέμαι τι θα μου γίνει τώρα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να ασχολείσαι με τους γείτονες, Βικτόρη. Τώρα είσαι βασίλισσα. Μου χρειάζεται λίγος χρόνος για να το συνηθίσω. Το πεπρωμένο φύγει είναι αντίθατο. Τέλος πάντων, εάν είσαι συγχαρούμενος, είμαι κι εγώ. Ρωτάει αν είμαι χαρούμενος. Η ίδια η μάνα μου μεγάλη εγώ τότε. Καταλαβαίνεις, επιτέλους θα μπορέσω να εφαρμόσω τα σχέδιά μου. Πιστεύεις πως θα σ' αφήσουν. Ρωτάει αν θα μ' αφήσουν. Ωραία η μάνα μου μεγάλη εγώ τότε. Βικτόρη, πάρ' το απόφαση. Τώρα είμαι βασιλιάς. Εγώ διατάζω και οι υπόλοιποι με υπακούνε. Έτσι κι αλλιώς αυτό έκανες πάντα. Εσύ διέταζες και εγώ και η Μαρτσελίση υπακούαμε. Αλήθεια που είναι αυτή. Στο μάθημα ορθοφωνίας είναι Παρασκευή. Λοιπόν, από Δευτέρα όλοι οι δάσκαλοι θα έρχονται στο παλάτι. Στο παλάτι. Ναι, Βικτόρη, στο σπίτι μας. Το σπίτι μας τώρα που γίναμε βασιλιάδες είναι παλάτι. Είναι πολύ ωραίο. Χρειάζονται μερικές μικροαλλαγές, αλλά δεν θέλω να μετακομίσω. Έχω τις συνθήκες μου, καταλαβαίνετε. Απόλυτα μεγάλη ώρα. Και σε μένα δεν αρέσουν μετακομίσεις. Μένω από πάντα στη μητέρα μου. Εμείς μένουμε εδώ πάνω από 27 χρόνια. Το διαλέξαμε γιατί μας άρεσε η γειτονιά. Το σχολείο για τη Μαρσελίνη ήταν κοντά και τα μαγαζιά είναι όλα μέσα στα πόδια μας. Τώρα είναι όλα αυτά δεν ενδιαφέρουν το κύριο. Όλα όσα λέει η Βασίλισσα μεγάλη ώρα. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Αφήστε, αφήστε καλέ μου κύριε, το έχω συνηθίσει. Ποτέ δεν με αφήνει να θρώσω λέξη. Βικτόρη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν μπορείς να είσαι λίγο πιο βασιλική τώρα που έγινες βασίλισσα. Είμαι αυτή που είμαι, δεν θα αλλάξω στην ηλικία μου. Μα πρέπει τώρα, έγινες βασίλισσα. Λοιπόν, τι θέλεις να κάνω. Καταρχήν να είσαι λίγο πιο αφιψηλό. Και να έρθω εδώ, θα σου ξηγήσω το πρέπει να κάνεις. Ανέβα εδώ πάνω, ανέβα εδώ. Και αυτό πρέπει να κάνεις να κοιτάς το υπερπέραν με απλανές ύφος. Εύκολο είναι. Εύκολα το κάνω. Ζήτω η βασίλισσα! Σας ευχαριστώ καλέ μου κύριε. Παρακαλώ μεγαλειοτάτη. Όλα αυτά μου φαίνονται τόσο παράξενα. Μα το είχα πει, στο είχα πει 1000 φορές. Αλλά δεν ήθελα να με πιστέψει. Κανένας τους δεν ήθελα να με πιστέψει. Είχα εναντίον μου τη δυσπιστία των δικών μου. Συμβαίνει σε όλους τους μεγάλους άντρες, μεγαλειότατη. Λοιπόν, φίλε μου, εσύ μ' αρέσει, πάρα πολύ. Η μεγαλειότητά σας είναι πολύ καλή, μεγαλειότατη. Όχι, ο Βικτόρη έχει δίκιο. Είστε πολύ συμπαθητικός. Η μεγαλειότητά σας με κάνει να κοκκινίζω, μεγαλειοτάτη. Μοιάζει λίγο με τον αδερφό μου, τον Ρενέ δεν βρίσκει. Τώρα που το λες. Μόνο που ο Ρενέ δεν είναι τόσο ψηλός. Και τόσο ωραίος, Ρενέ. Αγάπη μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κάνε μου τη χάρη και πήγαινε να κάνεις αυτό το πράγμα, τα δούτρα σου. Δεν μπορώ, η μάσκα μου δεν στέγνωσε ακόμα. Και πώς θα δεχτείς τους ανθρώπους, αν μένα δεν δείχνεις καταρχήν να κάνεις τη μάσκα. Είναι Παρασκευή, την Παρασκευή κάνω ποτέ. Και παρακαλώ να δω, θα δεχτείς τους ανθρώπους. Θα έρθουν άνθρωποι, να πιει. Θα έρθουν ένα σωρό κόσμο, θα έρθουν οι απλικοί, οι δημοσιογράφοι, οι επιτέλους. Και πού θα τους βάλω, το σπίτι μας είναι πολύ μικρό. Μπορούμε να βάλουμε μερικές καρέκλες στον χώρο. Μήπως μπορώ να βοηθήσω εγώ. Σας ευχαριστώ καλέ μου κύριε, έχουμε μόνο τις καρέκλες της κουζίνας. Καλά, δεν πειράζει, θα απολευτούμε προς το παρόν με αυτές και μετά θα συζητήσω το θέμα με την εθνική επιπλοπία. Βέβαια, θα μπορούσα να πάρω τις καρέκλες από το δωμάτιο του πατέρα σου. Αλλά δεν του αρέσει να αγγίζουν τα πράγματα του. Μπορείς να πάρεις από όποιο δωμάτιο θέλεις. Δεν θα του αρέσει καθόλου, το ξέρεις καλά. Είναι διαταγή, Βικτόρη, είναι διαταγή. Καλά. Εγώ ό,τι είχα να πω το είπα. Στο κάτω-κάτω ο πατέρας σου είναι. Κοίταξε, δεις, ο πατέρας μου είναι ένα πράγμα και το καλό του κράτους είναι ένα άλλο πράγμα. Θα πρέπει αυτός να κάνει όπως όλος ο κόσμος. Εγώ μαζί σου. Έτσι κι αλλιώς συνεχώ τσακώνω. Σημαίνεις όλες τις μεγάλες οικογένειες με τελειωτάκι. Καλή ερώτηση, γιατί την ακούτε τώρα, δεν τσακωνόμαστε. Απλώς ο πατέρας μου έχει τις ιδέες του, εγώ έχω τις δικές μου και μερικές φορές διαφωνούμε. Αλλά πάντοτε εντός των ορίων. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο πεισματάριδες είναι και έτσι. Βικτόρη, σε παρακαλώ, σταμάτα να ενοχλείς τον κύριο. Δεν ενοχλούμαστε μεγαλειότητε. Μας αρέσει να μαθαίνουμε τι γίνεται στην αυλή. Τα βλέπεις. Συνέχεια λέει ότι λέω βλακή. Φυσικά να φανταστώ ότι ο πατέρας μου είναι εδώ. Είναι στην πλατεία όπως πάντα. στιγμές θα ήθελα να είμαι περιστοιχισμένος από την οικογένειά μου, αλλά τι να κάνουμε. Τέλος πάντων, πήγαινε αγάπη μου, σε παρακαλώ, και πρόμισα να μπορέσουμε να δεχτούμε όλο τον κόσμο. Α! Δεν γίνεται. Έχω στο χώρο πιο ντάνες ρούχα για συνέργο. Θα τα κάνω αλλού, Βικτωρή. Και τι θα πω εγώ σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Τίποτα, δεν θα τους πεις. Θα κάθεσαι και θα τους κοιτάς να περιμένουν. Να τους προσφέρω κάτι. Όχι, Βικτωρή, δεν θα τους προσφέρεις τίποτα. Βασίλισσα είσαι. Αυτό δεν σημαίνει πως θα είμαι και αγενής. Τι. Στη λαϊκή πότε θα πάω. Συγγνώμη, το έτσι για να καταλάβω. Έχεις δει εσύ καμιά άλλη βασίλισσα, και την Ελισάβετ, ας πούμε, να πηγαίνει στη λαϊκή και να γυρίζει με τις τσάνες με τα πορτοκάλια. Και ποιος θα ψωνίζει. Αυτό είναι ένα θέμα της κρατικής επιμελητίας με το οποίο θα ασχοληθώ αργότερα. Μα δεν έχουμε τίποτα για μεσημεριανό. Είπα ότι έχουμε πιο σημαντικά θέματα αυτή τη στιγμή να ασχοληθούμε. Πολύ καλά. Αλλά μετά μην έρχεσαι και μου κρινιάζεις ότι δεν έχει τίποτα να φας. Πάντως, αν το θέλουν οι μεγαλειότητές σας, εγώ μπορώ να ετοιμάσω μερικά μεζεδάκια. Σας ευχαριστώ, καλέ μου κύριε. Είπα ότι είναι ένα θέμα με το οποίο θα ασχοληθώ εγώ προσωπικά αργότερα. Λοιπόν, πήγε να ντυθείς τώρα. Πώς να ντυθώ. Τι πώς να ντυθείς, Βικτωρή, Βασίλισσα να ντυθείς. Με τη διάρα. Φυσικά με τη διάρα, με τα σκουλαρίκια με όλα. Όπως αν κάνουμε πρόβα στην κουζίνα. Και φέρεσαι παρακαλώ και την πέρτα μου. Είστε σίγουρος. Φυσικά και είμαι σίγουρος, Βικτωρή. Αν δεν είμαστε ντυμένοι βασιλιάδες, πώς θα καταλάβει ο λαός ποιοι είμαστε. Το πιστεύετε και εσείς, καλέ μου κύριε. Απόλυτα, μεγαλειοτάτρικα. Πολύ καλά. Πάω. Και μην κάνεις 800 ώρες. Εγώ. Άργησα ποτέ εγώ. Βικτωρή, ναι, να σου πω. Σε θέματα εθιμοτυπίας και πρωτοχών δεν είμαι απλός ποιός. Θα είναι άτεγκτος. Δεν το έχει συνειδητοποιήσει ακόμα ότι είναι βασίλισσα. Είναι φυσικό μεγαλειότατε. Πάντως εσείς, καλέ μου κύριε, θα μπορείτε να διηγήσετε στα παιδιά σας και αργότερα και στα εγγόνια σας ότι ήσασταν παρόν τις πρώτες ώρες της βασιλείας μου. Κατανοώ πως είναι μια ιστορική στιγμή μεγαλειότατε. Ποιο είναι το όνομά σας, καλέ μου κύριε. Ποιο μεγαλειότατε. Είστε παντρεμένος. Όχι. Καμιά μικρούλα στον ορίζοντα. Μπα, για την ώρα τίποτα σοβαρά. Α, άρα έχετε άφθονο ελεύθερο χρόνο. Απελειώστε, μεγαλειώνετε. Και πόσο καιρό είστε στο ταχυδρομείο. Εδώ και 17 μήνες. Μάλιστα, μάλιστα. Και οι ιδέες σας. Έχω κάποιες από καιρού εις καιρών. Όχι, όχι, δεν εννοούσα αυτό. Είστε προοδευτικός, είστε συμμηρητικός. Λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Εξαρτάται. Μια ρεβιζιονιστική. Πώς θα σας φαινόταν. Γιατί. Την απαρχή της ευημερίας κατά από έναν άγρυπνο μονάρχη. Να τη σου προτείνω πιλότη. Σε μένα. Σε σένα και σε όλο το λαό μου. Μια νέα πολιτική με νέα πρόσωπα. Θα ξεκινήσω από το μηδέν. Δεν θα επιδιορθώσω. Θα ανανεώσω. Θα σου εξηγήσω τις λεπτομέρειες αργότερα. Όποτε θέλετε μεγαλειώνετε. 20 χρόνια πλέον, 20 χρόνια. Αγάπη, τι θέλεις πάλι εδώ. Μου λείπει μια καρέκλα. Θα σας τη φέρω εγώ, Μεγαλειοτάτη. Σας ευχαριστώ, Μεγαλειοτάτη. Παρακαλώ, Μεγαλειοτάτη. Λοιπόν, τι θέλεις να γίνεις υπουργός. Εγώ, υπουργός. Θέλω, εσύ υπουργός. Σύντομα, βασιλιάς. Τι θα γίνει με εκείνη την καρέκλα. Ορίστε, Μεγαλειοτάτη. Ευχαριστώ. Και ξανά, ζήτω, ο βασιλιάς. Μας περιμένει ένα τιτάνιο έργο πυλό. Δεν με τρομάζει δουλειά, Μεγαλειώνετε. Ρωτήστε και τη μητέρα μου. Για εκπομπίνες τέρμα, καμιά ανοχή. Θα τους κατατροπώσω όλους. Την αστυνομία, το στρατό, τους υπουργούς, τους υπαλλήλους, τον ερυθρό σταυρό, τους κατασκόπους. Θα ορμήσω και θα τα καθαρίσω όλα με μια τεράστια σκούπα. Θα τα ανατρέψετε όλα, μεγαλειώνετε. Τις ράγες, τους δρόμους, τις εθνικές οδούς, τα αεροδρόμια, το στόλο. Κάτω στόλο θα τον πιάσω στα χέρια μου και θα τον ανακατασκευάσω εκ βάθρων. Μου δίνω 10 χρόνια διορία, ούτε μέρα παραπάνω. Μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια φιλών θα δημιουργήσω έναν ευτυχισμένο λαό και θα εγκαθιδρύσω τη δυναστεία των Βικτόρ. Κρίμα που δεν σας είχαμε νωρίτερα, μεγαλειώνατε. Βέβαια, θα μου βάλουνε ένα σωρό τριχλοποδιές πυλών. Ποιοι μεγαλειώνατε. Κατεστημένο, ειδικά όταν μάθω ότι σκοπεύω να καταργήσω το στρατό, είμαι βέβαιος ότι θα στραφούν όλοι εναντίον μου. Θα καταργήσετε το στρατό! Εμείς σου κάνετε σε εντύπωση. Τον είχαμε συνηθίσει λίγο. Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημά σας. Αυτό ακριβώς. Είστε όλοι προσκολλημένοι στις παλιές συνήθειες. αλεύω. Δεν θα δημιουργήσω τον νέο αυτοπαλιό. Όλος κρατός ως πάλαιος. Κι αν ποτέ συμβεί κάτι, πώς θα υπερασπιστούμε τη χώρα. Δεν την υπερασπιστούμε εναντίον τίνος. Δεν ξέρω μεγαλειότατε, πάντα υπάρχει κάποιος. Όχι πλέον, άπαξ και ξέρουν ότι δεν πρόκειται να τους αντισταθεί κανείς. Θα πάνε άλλοι. Ο στρατηγικός παιδί μου θέλει την άκρη, θέλει τη συμπλοκή του. Αλλιώς δεν το κάνει τον πόλεμο. Είναι φανερό ότι έχετε εξαντλήσει το θέμα μεγαλειότατε. Το είπα πλέον. 20 χρόνια θα σκεφτόμουν όλα αυτά. 20 χρόνια. Και φυσικά το ίδιο θα γίνει και με την αστυνομία. Δεν καταλαβαίνετε και αυτή. Και οι ληστείες. Πληρώνω το περίμενα ότι θα μου κάνεις αυτή την ψινόντρα για την έκφραση αφελή ερώτηση. Δεν θα υπάρχουν ληστείες, γιατί δεν θα υπάρχουν λεφτά. Α, μάλιστα. Και τα λεφτά. Α, όχι. Τα λεφτά δεν είμαι τόσο ηλίθιος να καταργήσω τα λεφτά. Απλώς θα τα επιστρέψω στο βασιλικό της ευρώ. Ο μόνος κάτοχος του χρήματος από εδώ και στο εξής θα είναι το στέμμα. Μάλιστα. Και έτσι θα μπορέσει να υπάρξει επιτέλους αληθινή ισότητα ανάμεσα στους ανθρώπους. Ναι. Κατά κάποιο τρόπο, αφού κανείς πια δεν θα έχει τίποτα. Άλλωστε πλέον. Σε τι χρησιμεύουν τα λεφτά. Για να αγοράζουν. Εδώ ακριβώς είναι που θα επέμβω εγώ. Εμένα πλέον δεν θα αγοράζουμε πια. Θα ανταλλάσσουμε. Ζήτω η ανταλλαγή. Και πώς θα μαζέψουμε όλο το χρήμα που κυκλοφορεί. Το χέρι. Πόσο αθώος και απονήρευτος είστε. Υπάρχει τρόπος και μάλιστα δοκιμασμένος ανά τους αιώνες. Ο βασιλικός έρβανος Πυλών θα δημεύσω πρώτα όλα τα λεφτά που βρίσκονται στις τράπεζες και μετά οι πλούσιοι. Όταν δουν ότι τα λεφτά τους δεν τους χρησιμεύουν σε τίποτα, τι θα κάνουν. Θα μας τα δώσουν όλα από μόνοι τους. Και οι φόροι. Οι φόροι θα πληρώνονται και αυτοί σε είδους. Ο καθένας θα είναι υποχρεωμένος να δίνει ένα μέρος από το προϊόν. Και μετά εγώ θα τα ξαναπουλάω στο εξωτερικό. Φαντάζεσαι πλέον. Μόλους αυτούς τους τόνους από εμπορεύματα που εγώ θα τα παίρνω τσάπα και μετά θα τα διοχετεύω στις αγορές του εξωτερικού, θα εξηγιώνω το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας. Πολύ δυνατό, μεγαλειότατε. Εσύ σταμάτησες τα και δηλαδή ένα πλό οικονομικό σχέδιο. Δεν είναι και μαγικά, απλώς κάποιος έπρεπε να το σκεφτεί. Παρ' όλα αυτά, εσείς το σκεφτήκατε, μεγαλειότατε. Πυλών, οραματίζομαι τη βασιλεία μου σαν μια εποχή τεράστιας ανάπτυξης και ανασυγκρότησης. Θα ασχοληθώ εγώ προσωπικά με όλα. Την υγεία, την παιδεία, το εμπόριο, την βιομηχανία, τα ήθη, τις τέχνες, τον αθλητισμό, το φαγητό. Δεν πληρώνει σου κανένα εντύπωση καν το φαγητό. Θα με φοβούνται ισχυροί και θα με αγαπούν οι αδύναμοι. Είμαι σίγουρος ότι θα με καταφέρετε, μεγαλειώνετε. Για μένα θα φτάσει η στιγμή να κλείσω τα μάτια μου. Θα ήθελα να με κλάψουν οι ταπεινοί. Απλώς. Κουριδίω τη θέση σας, μεγαλειώνατε. Για να μην δίπλων. Όταν ένας ολόκληρος λαός συντετριμμένος ψιθυρίζει ανάμεσα στα δάκρυά του. Πέθανε ένας μεγάλος βασιλιάς. Τον ολοπλήθος, σιωπηλό, σκεπτικό. Παρεγάμνει μέσα στην βροχή ώρες και ώρες μπροστά από έναν τρόπο. Έχουμε και όλα αυτά, μεγαλειότατε. Αλλά δεν θα ήθελα να με παρεξηγήσεις, Πυλών. Θα είμαι ένας αγαθός βασιλιάς, αλλά όχι ένας άβουλος βασιλιάς. Και δηλαδή, σ' αρέσει εσένα τώρα αυτό το πράγμα. Η μεγαλειοτάτη είναι υπέροχη. Σας ευχαριστώ, καλά μου κύριε. Και τα έφτιαξα όλα μόνο. Δεν υπάρχουν πατρόνια βασιλιάδες. Τις χρόνες τις έκανα με το μάτι. Επάνω σε ράβει ο κύριος Πυλών έχει δίκιο. Είσαι εκθαμπούδε, κύριε. Σας λένε Πυλών, καλέ μου, κύριε. Μάλιστα, μεγαλειοτάτη. Ο κύριος Πυλών είναι υπουργός μόλις τον διόρισε. Συγχαρητήρια. Σε ποιο υπουργείο? Αλήθεια, μεγαλειότατε. Δεν μου είπατε. Στο Υπουργείο Τεχνητρόπιων, φυσικά. Αυτό μου αρέσει πολύ, μεγαλειότατε. Οι συνάδελφοί μου θα σκάσουν από εσύ, δεν ξέρουν. Βασίζομαι πάνω σου, Πυλών, για να κάνεις μια πλήρη αναδιάρθρωση των υπηρεσιών. Και του προσωπικού, μεγαλειότατε. Εξυπακούεται, Πυλών. Πραγμάσια, έχω κιόλας κάποιες ιδεούλες. Πάντως, όλες αυτές τις πέρτες και τις επίσημες στολές δεν χωράει τίποτα στην τουλάπη. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να βρούμε κάποιον να φροντίσει την καρταρόπα. Αν δεν έχετε κάποιο πρόχειρο, μπορώ να φέρω τη μητέρα μου. Πάρα πολύ ωραία η ωραία. Και τώρα έφτασε και καταπληκτική στιγμή να βάλω την επίσημη στολή μου. Πού επιτρέπετε, μεγαλειοτάτη. Θα βοηθήσω εγώ το βασιλέα. Βεβαίως, και πάμε εσύ, όλα εγώ τα κάνω εδώ μέσα. Όλα πάνω μου πέφτουν. Όχι μόνο εσύ και η κόρη σου, αλλά και ο πατέρας. Συγκάλυψε παρέλει ο πατέρας μου. Ποιος φτιάχνει το δωμάτιό του κάθε μέρα? Όχι εσύ βέβαια. Αφήστε τις ιδιοτροπίες του, κύριε Πιλότ. Κάθε βράδυ τρώει στο κρεβάτι του και γεμίζει τον τόπο ψίχουλα. Και τα σόκακά του εγώ με το πλένω. Αυτά τα είχαμε συνολογεί από την αρχή. Μας έδινε τη μισή του σύνταξη και αυτό μας ξελάσπωσε κάμωσες φορές. Όμως εγώ δεν παραπονιέμαι. Κάνω αυτό που πρέπει να κάνω και δεν λέω κουβέντα. Ενώ εσύ διαμαρτύρεσαι συνεχώς. Δεν διαμαρτύρομαι απλώς, εγώ εδώ και λίγο πέμπτη μου. Με κράτη συνέδριες εγώ. Βέβαια, το ξέρουμε πως εσύ είσαι ο μόνος έξυπνος εδώ μέσα. Δεν είναι θέμα εξυπνάδας, απλώς θέλω τα πράγματα να γίνονται όπως πρέπει να γίνονται. Κάθε μέρα σηκώνομαι στις 6 το πρωί. Τα ξυπνάτε όλοι σας. Βρίσκετε τον καφέ σας και το γάλα σας έτοιμο στα φλιτζάνια σας. Και σας φαίνεται λογικό. Λες και είμαι η δούλα σας. Θα το διαπιστώσετε όταν τους γνωρίσετε, κύριε Πιλότ. Για να τους αντέχεις, πρέπει να σε λένε Βικτορή. Ακόμα και με τη Βασιλίτσα κόντεσαι. Όταν την είχες κακομάθει τόσο πολύ, αγάπη μου, σαν μια αυτά έκρινε και τόσο πολύ. Δηλαδή και αυτό δικό μου λάθος είναι. Ενώ θα σας πω, κύριε Πιλότ, τι στα αντίνει όλα στο χέρι, όλα. Ευτυχώς που είμαι εγώ εδώ και κάνω τον κυματοθράφτη. Γιατί χωρίς εμένα, αναρωτιέμαι αν θα ήταν ακόμα στο σπίτι μας εμείς. Να σου πω, γιατί να σου πω. Τα παιδιά είναι λίγο ζωιά στις μέρες μας, μεγαλειόμενοι. Ο μικρός μου δεν είναι ζωή, ανεγκέφαλη είναι. Δεν είναι πιο ανεγκέφαλη από κάποιον γνωστό μου. Αλήθεια, και δεν μου λες αγάπη μου, η κόρη σου. Τι ακριβώς κάνεις στο σχολείο, για πες μου, 3 χρόνια φτάσαμε στη Δευτέρα Λυκείου. Είχε παραμαγούλες γι' αυτό. Σαν και εμένα. Μα είστε, τα ίδια έπαθε και ο κύριος Πιλότ. Και αυτό δεν τον εμπόδισε να γίνει υπουργός. Είχατε εσείς παραμαγούλες Πιλότ? Όχι παραμαγούλες, μεγαλειώνε. Εγώ είχα ανεμοκροντιά, αλλά κι εγώ άρχισα πολύ να συνέλθω. Νεότερο σήμερα πολύ εύκολα. Δεν είναι η περίπτωση της κόρης μου αυτή. Είναι ένα παιδί γεμάτο ενέργεια. Αν δεν είναι φτιαγμένη για σπουδές, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Βικτόρη, μια πριγκίπισσα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον το απολυτήριο του Λυκείου, τουλάχιστον. Συμφωνώ, μεγαλειώνεται. Η Βασιλίτσα είναι πριγκίπισσα. Αλήθεια, και τι είναι. Αφού εγώ είμαι βασιλιά, εκείνη είναι πριγκίπισσα. Υποχρεωτικά, μεγαλειωτάτη. Δεν το είχα σκεφτεί. Όπως καταλαβαίνετε, κύριε Πιλότ, πρέπει από τώρα πίσω το πρόβλημα της διαδοχής μου. Υπάρχει ένας θρόνος που διακυβεύεται. Η μικρή μου βασιλή πριγκίπισσα. Έτσι πάει αγάπη μου. Βασιλιάς, βασίλισσα, πριγκίπισσα. Και ο πατέρας σου. Τι έπαθες καλέ? Αλήθεια κύριε Πιλότ, ο πατέρας μου τι θα είναι? Θα μπορούσε να είναι δούκας μεγαλειώνος. Τι ωραία, μπράβο κύριε Πιλότ. Μες από μάλιστα μεγάλος το πράγμα. Όσο πιο μεγάλος είναι τόσο πιο πολύ θα χαρεί. Λατρεύει τις τιμές. Γιατί το λες αυτό αγάπη μου, ο μπαμπάς σου είναι πολύ απλός άνθρωπος. Βλέποντας το γιο του βασιλιά θα πάψει να είναι απλός, το ξέρω καλά. Αυτά δεν σημαίνουν κάθε μέρα μεγαλειωτάτη. Πρέπει να το παραδεχτούμε. Σαν και εμένα, όταν η μαμά μάθει ότι είμαι υπουργός. Αν ήταν στο χέρι μου, τίποτα από όλα αυτά δεν θα γινόταν. Μια φιλοδοξία, τίποτα. Ήμασταν καλά όπως ήμασταν. Είχαμε τη δουλειά μας. Δεν ζητούσαμε τίποτα και από κανένα. Σκέφτεσαι! Σκέφτεσαι οι άνθρωποι της γειτονιάς που μας ξέρουν. Σκέφτεσαι τι θα σκεφτούν. Ξέρουν τη Βασιλίν από το Σινά Μικρούλα. Έχουν παίξει μαζί της. Και τώρα θα τους πούμε πως είναι πριγκίπισσα. Και λοιπόν θα γεράνε πίσω από την πλάτη μας. Βικτόρη, πρόσεξε με καλά. Θα είναι ένας φιλελεύθερος μονάρχης. Σε αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά μέχρι ενός ορισμένου σημείου, το να κριτικάρουν τις συνέπειες μου, το να κριτικάρουν ακόμα και να αμφισβητήσουν την πολιτική μου, είναι κάτι στο οποίο ενδεχομένως θα μπορούσα να κλείσω τα μάτια. Αλλά να γελάνε πίσω από την πλάτη της βασιλικής οικογένειας, λοιπόν σε αυτό θα πω όχι, όχι, όχι. Γείτονες ή όχι, οι κυρώσεις θα πέσουν εκεί που πρέπει να πέσουν. Είναι θεμάκης, μεγαλειωτάτη. Ακριβώς, ακριβώς. Να με κρίνουν για τα έργα μου. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Δεν κάτσω τώρα να ασχοληθώ με τα κουτσοπολιά της γειτονιάς. Είμαι βασιλιά. Βασιλεύω. Τα υπόλοιπα είναι ανέκδοτα. Πιλόν, κάντε μου τη χάρη. Μεγαλειώνε. Εξηγήστε της. Τι? Δεν εξηγήστε τη κατήρα. Ναι. Κοιτάξτε μεγαλειωτάτη. Η μεγαλειότητά του. Ο βασιλιάς, βασιλεύει, και εγώ υπερανέγει. Κατάλαβες τώρα κάτι. Φυσικά και κατάλαβε μεγαλειώνεται. Η μεγαλειωτάτη είναι πανέξυπνη. Ναι, ναι. Τέλος πάντων. Δεν μου λες τι θα γίνει τώρα με τον νόμο, δεν μπορώ να εμφανιστώ έτσι στους ανθρώπους. Αν είχα κόκκινη κλωστή θα στον είχα ράψει. Ράψε πυλόν κλωστή. Μάλιστα μεγαλειώνεται. Κόκκινη. Μάλιστα μεγαλειωτάτη. Δεν μου λες έχουμε πουθενά καμιά καρέκλα, καμιά πολυθρόνα, κάτι που να μοιάζει με θρόνα τέλος πάντων. Έχουμε μια καρέκλα στυλ Βολτέρο στην κρεβατοκάμαρα. Εντάξει, το στυλ Βολτέρο μα κάνει πλόρ. Έτσι νομίζω μεγαλειώνεται. Ειδικά αν τοποθετήσουμε εδώ πάνω. Όχι, δεν σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι εδώ πάνω, δεν το βάλουμε όπου να είναι το θρόνο. Θα τον βάλουμε στην αίθουσα του θρόνου. Στο σαλόνι, αγάπη μου, εκεί θα κάνουμε την αίθουσα του θρόνου. Εδώ που έχει άπλα, λέω να το κάνουμε αίθουσα ανακτορικού συμβουλίου. Πολύ καλή μέρα, μεγαλειώνεται. Και πού θα τρώμε? Εδώ θα τρώμε, αγάπη μου, όπως κάθε μέρα. Δεν θα μας ενοχλήσει ιδιαίτερα το συμβούλιο, μια φορά την εβδομάδα γίνεται. Και τώρα δεν γίνεται, μεγαλειώνεται. Δεν θα βάλουμε Δευτέρα. Τη Δευτέρα θα πλήσει. Τρίτη μου το βάλουμε. Τρίτη. Δευτέρα έχει πλήσει. Ελπίζω να μην έχει τίποτα και την Τρίτη. Νομίζεις πως με διασκεδάζει η πλήση? Αλλά βέβαια, τι ανάγκη έχεις εσύ, λες και υπάρχεις μόνο εσύ εδώ μέσα. Βάζεις τα συμβουλιά σου όποτε σου είχα πλήσει. Αλλά δεν θα αφήσω εγώ τα σπρώρουχά μου να σέρνονται βρώμικα εδώ και εκεί. Δεν ξέρω τι κάνει η μητέρα σας, κύριε Πιλόρου. Αλλά είμαι σίγουρη πως έχει και αυτή τη μέρα της που πλέει. Οι πλήστρες θα ασχοληθούν με όλα αυτά, γράψε Πιλόρου. Μάλιστα, μεγαλειώνεται. Και πού θα τα πλώνω? Οι πέπτες δεν χωράνε στο μπάνιο. Ξέρετε κύριε Πιλόρου, μόνο στο μπάνιο μπορώ να πλώνω τα ρούχα. Άλλοτε τα άπλωνα στην αυλή. Αλλά ο ιδιοκτήτης μου το απαγόρευσε. Θα άρω την απαγόρευση! Με τον πουργό δεν το βλέπω. Καλά, δεν έχει καταλάβει. Ποιος κάνει κομμάτι εδώ μέσα? Δεν μου λες με τον ίδιο. Ποιος είναι ο βασιλιάς, ποιος? Πάντως όχι ο πουργός, από όσο ξέρω. Μπορεί να μην είναι βασιλιάς, αλλά έχει πολύ υψηλές γνωριμίες. Είναι και βασιλιάς. Μισέ μου Πιλόρ, να ασχοληθώ με αυτή τη συμμορία αργότερα. Μάλιστα, μεγαλειώτα. Και τότε θα δει ο πουργός και όλη η κλίκα του τι θα πάθουνε. Από το γέννη. Από το γέρι, σαν το σκυλάκι. Και δεν θα είναι ο μόνος. Πιλόν, μόλις βρούμε λίγο χρόνο, θα πρέπει να ετοιμάσουμε τη μαύρη λίστα. Μάλιστα, μεγαλειότατε. Μην το φικιλιάζετε, κύριε Πιλόν. Είναι ικανός να γίνει πολύ κακός. Δεν λέω μεγαλειότατε, αλλά κι εγώ κάποιους από τους συναδέλφους μου θα τους έβαζα ευχαρίστως στη θέση τους. Παρόλο που δεν είμαι μισή κακός. Είναι όλοι μπροστά τους! Πρέπει να πάρουν το μάθημά τους, μεγαλειότατε. Όχι, πέσουνε! Δεν φαντάζομαι να πας να πλακωθείς μόνο στον κόσμο όπως έκανε ο πατέρας σου! Ο πατέρας του μας έβαλε να τσακωθούμε με όλη την πολυκατοικία! Αν οι γείτονες δεν είναι ευχαριστημένοι, Βικτόρη, μπορούν μια χαρά να τους μετακομίσουν. Δηλαδή θα τους πετάξεις στον δρόμο? Αν χρειαστεί! Αφού είστε που η μεγαλειότητά σας μπορεί να τους εξορίσει ανά πάσα στιγμή. Τι εξαιρετική ιδέα, Πιλόρ! Απορώ πως δεν το σκέφτηκα μόνος μου. Ως ανεπιθύμητους μεγαλειώσατε. Μάψια! Αρκεί να υπογράψετε μια διαταγή. Ετοίμασε μου μία να την έχουμε πρόχειρη. Μάλιστα, μεγαλειότατε. Μήπως θα μπορούσα να έχω κι εγώ 2-3 για μένα? Εννοείται. Ωραία, μεγαλειότατε. Μα υπάρχουν και καλοί άνθρωποι ανάμεσά τους. Δεν μιλάω για αυτούς. Αυτή θα είναι με το μέρος. Η μεγαλειότητά του μιλάει για την αντιπολίτευση. Και να είναι ευχαριστημένοι που τη γλιτώνουν τόσο φτηνά. Πολύ ευχαριστημένοι. Γιατί αν δεν ήμουν αυτός που είμαι, τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι χειρότερα. Πολύ χειρότερα. Μα είναι ο πουργός, ο ιδιοκτήτης. Θα επιτάξουμε το οίκημα, μεγαλειοτάτη. Θα γίνει βασιλική ιδιοκτησία. Ακούσατε, μεγαλειοτάτη, θα επιτάξουμε το οίκημα και θα γίνει βασιλική ιδιοκτησία. Και τότε τι θα κάνει ο πουργός σου, τι θα κάνει? Άμα σου κάνει μήνυση τότε να σε δω. Μακάρι, με όλο το δικαστικό σώμα στο τσεπάκι θα σπάσουμε πολύ πράκα. Δεν θα είναι η πρώτη δίκη που θα κερδίσει. Ειλικρινά, ώρες Πιλόν μου έρχεται να τη στραγγαλίσω. Αναρωτιέμαι γιατί την παντρεύτηκα. Βλέπετε πως μη φέρετε, κύριε Πιλόν. Και εγώ τον ανέχομαι εδώ και σχεδόν 30 χρόνια. Θα μπορούσα να σας πω μερικές πολύ ενδιαφέρουσες ιστοριούλες. Ξέρετε ότι μας έβαζε να παίζουμε τους βασιλιάδες κάθε βράδυ στην κουζίνα? Μια βασιλεία πρέπει να προετοιμάζεται. Και καλά εγώ! Ήμουν η γυναίκα του. Αλλά η Βασιλή, 7χρονο παιδάκι, να γυρίζει από το σχολείο και να βλέπει τον πατέρα της μεταφιεσμένο. Φαντάζεστε πως μεγάλο! Αν δεν την είχα προετοιμάσει από τότε που ήταν μικρή, τι θα έκανε τώρα που είναι πριγκίπισσα? Σε αυτό η μεγαλειότητά του δεν έχει άδικο. Τι να σας πω τώρα, κύριε Πιλόρ, τι δεν είναι σημασία. Άμα την είχα ακούσει, θα την ποζούσαμε ακόμα με τη μισή σύνταξη του πατέρα. Εγώ ήθελα να δουλέψω. Εσύ δεν βάζει. Η πυρέτρια του Μπουργό. Γιατί όχι? Μια βασίλισσα που πρώτα ήταν η πυρέτρια. Πολύ ωραία εντύπωση έκανε αυτό σήμερα στον κίτρινο τύπο. Δεν θα ήταν χειρότερο από αυτό που κάνουμε εδώ και 20 χρόνια. Να πουλάμε την ψυχή μας στον διάβολο. Και έτσι ο πατέρας σου θα πήγαινε να κάνει τα ψίχουλά του αλλού. Ποτέ δεν πήραμε στο σπίτι το δικό μου πατέρα. Παρόλο Ήτανε ιδεολογικό το θέμα. Ήταν αναρχικός. Α, σε αυτή την περίπτωση. Εσύ είπες ότι ήταν αναρχικός επειδή δεν ήθελε να σε αφήσει να κάνεις τις μηχανογραφίες σου. Αλλά ο πατέρας μου δεν ανήκε ποτέ πουθενά. Και μηδενιστής επιπλέον. Κι όμως, η Μαρσελή τον αγαπούσε πολύ περισσότερο από τον δικό σου τον πατέρα. Ποτέ δεν θέλησες να το παραδεχτεί. Έλα θα σας πω κύριε Πυλώνη, ο πατέρας της μια φορά να μας επισκεφθεί, αρρώστησε και μας κατσικώθηκε για 3 ολόκληρους μήνες. Λες και αρρώστησε επίτηδες. Ιδού η ζωή μου, ιδού η ζωή μου. Μια γυναίκα χωρίς πιστέ, μια κόρη αδιάφορη, ένας πατέρας φιλοξενούμενος. Ποτέ το παραμικρό ψύχουλο ενθουσιασμού, έστω ένα ίχνος, ελάχιστο ενθάρρυνσης, τίποτα. Και μέσα σε όλα αυτά εγώ έπρεπε να βρω το κουράγιο να προετοιμάσω το μέλλον ενός ολόκληρου λαού. Ειλικρινά φιλών, όλες ώρες αναρωτιέμαι πώς άντεξα. Είναι η ώρα της φιλοδοξίας να μεγαλώνεται. Ο ιδεαλισμός Πυλώνα, τον έδιωσα μέσα μου σαν μια φωτιά να με μπαίνει και να με κατακαίει και να μου λέει «Εμπρός Βικτόρ, προχώρα μπροστά!» Όλα αυτά στις πλάτες τις δικές. Τώρα εγώ τι πρέπει να απαντήσω σε αυτό? Δεν υπάρχει τίποτα να απαντήσεις γιατί είναι η αλήθεια. Και μπορεί να στρεψοδικεί έτσι για ώρες. Βέβαια, εγώ δεν έχω πιστεύω. Στρεψοδικό, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Είμαι ένα κουτορνήθι, έχω όλα τα ερατώματα. Λες γιατί ο κύριος Πυλών θα βγάλει μόνος του τα συμπεράσματά του. Αυτό δεν θα το επέτρεπα ποτέ στον εαυτό μου μεγαλειοτάκη. Και εγώ την έκανα βασίλισσα. Να! Όταν παθαίνεις λουμπάκου, είσαι πολύ ευχαριστημένος με τη βασίλισσα. Το ήξερα ότι θα το έκανες αυτό. Όταν είναι άρρωστος, τότε πρέπει να τον ακούσετε κύριε Πυλών. Το βλέπετε έτσι, αλλά όταν έχει κάτι, είναι σαν βρεγμένη κότα. Το δεν έχω να σου πω. Μα τάφεξε, τα ούλια μας τα γεμάκια. Όταν είναι εκεί να πει με βρίζει, θα τον σκοτώ. Αυτή είναι η μεγαλειότητά σας. Δεν πρέπει να μαλώνουν. Βικτορίνα, αγάπη μου, μήπως μπορείς σε παρακαλώ να μου φέρεις ένα χαλί? Ποιο χαλί, αγάπη μου? Ένα έχουμε έτσι κι αλλιώς, αγάπη μου, αυτό που είναι στο χώρο. Τι να το κάνεις, αγάπη μου? Θέλω να το βάλω πάνω στο τραπέζι, αγάπη μου, για να μοιάζει με τραπέζι Υπουργικού Συμβουλίου. Είναι τρίπιο, αγάπη μου. Το ξέρω, αγάπη μου. Θα βολευτούμε προσωρινά με αυτό και μετά θα κολλάξουμε ένα άλλο. Μα δεν ξέρω κάπου βρίσκεται! Αυτό θα το βρεις! Θα πρέπει να ανακατέψω όλη την δουλειά! Μήπως μπορώ να βοηθήσω εγώ? Όχι. Όχι, κύριε Πυλών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά ξέρω τα πράγματά μου. Όμως, θα μπορούσε να το σκεφτεί νωρίτερα. Όχι ακριβώς τη στιγμή που έγινα βασίλισσα. Γκρινιάρα, γκρινιάρα, γκρινιάρα. Έστω την Ελένη κανένας, αλλά δεν την ήξερε κύριε. Απλώς είναι λίγο αποσυντονισμένη λόγω των γεγονότων. Είναι φυσικό μεγαλειότητα κύριε. Ωραία που τα λέτε κύριε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μπορείτε να μου φέρετε την κορώνα μου να τη δοκιμάσω? Πάλι θα μεγαλειώνετε. Τι καλός άνθρωπος. Σας πάει πολύ μεγαλειώνετε. Σας πάει να συμπεριορίζει του μεγαλειώνετε. Ενώ η κορώνα σου παρέχει ελευθερία. Πρώτη εντύπωση είναι αυτή που μετράει. Θέλω να μοιάζω αυταρχικός αλλά και πάρα πολύ. Μην τρομάζουμε και τον κόσμο. Η μεγαλειότητά σας μοιάζει μεγαλειοτάτη όσο πρέπει μεγαλειώνετε. Και απλώς ωραία, εξαιρετικά τα λέτε κύριε Πυλών. Θα μου φέρετε και το σκύπτρο. Μάλιστα μεγαλειώνετε. Καταπληκτικός άνθρωπος. Ορίστε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι, καλέ, αυτό δεν είναι καθόλου πρακτικό αυτό το πράγμα, σου δεσμεύει το ένα χέρι. Σας χρειάζεται ένας απόλυτος μεγαλειότητας. Πώς δεν το σκέφτηκα εγώ μόνος μου. Μα η μεγαλειότητά σας δεν μπορεί να σκέφτεται τα πάντα. Αν δεν μπορώ να ασχολούμαι εγώ με αυτές τις λεπτομέρειες. Ο Σπυλώνης είναι επιφορτισμένος με ένα σωρό καθήκοντα. Αν είναι να σας υπηρετώ, θα δουλεύω και υπερορίες μεγαλειότητας. Δεν θέλω να ρωτήσεις κιόλα. Εφόσον είμαστε μέσα στην φωτιά, πρέπει να φτάσουμε ως την άκρη μεγαλειότητας. Λοιπόν, Πυλών, ξέχνα το ταχυδρομείο. Είσαι ο άνθρωπάς μου. Σε κάνω υπουργό του θρόνου. Δεν ξέρω να το αξίζω, μεγαλειώνατε. Θα είσαι το δεξί μου χέρι. Όπως για αλλιάξτε, μεγαλειώνατε. Πάρτε αυτό το πράγμα. Μάλιστα, μεγαλειώνατε. Να βρούμε έναν ακόλουθο, είναι τεράστιο τρόπο. μην κλαρισιό, που είναι ό,τι πρέπει αυτή τη δουλειά. Ναι, αλλά δεν έχουμε επιπλέον δωμάτιο, πού θα το κοιμίζουμε. Μα το βράδυ θα γίνει σπίτι του μεγαλειώνεται. Θα το πηγαίνω εγώ στους γονείς του. Έχεις αυτοκίνητο, πιλότ. Έχω το υπηρεσιακό του ταχυδρομείου. Αν η μεγαλειότητά σας με αφήσει να το κρατήσω. Εννοείται, πιλότ. Άρα δεν υπάρχει πρόβλημα μεγαλειότητας. Όχι, δεν είναι πιλότ. Με το αυτοκίνητο δεν υπάρχει πρόβλημα ούτε με τον απόλυτο. Άλλο είναι το πρόβλημά μου, πιλότ. Ποιο είναι πιλότ, ε! Δεν ξέρω αν μπορώ να στο εμπιστευτώ. Πείτε το στον άλλο! Αυτός ο τείχος! Τι έγινε! Δεν μ' αρέσει καθόλου! Να το κρατήσω! Όχι! Όχι! Από μέσα περνάει η κορώνα που στηρίζει όλη την οικονομία. Αν το κρατήσουμε θα μας έχει πολυκατοικία στο κεφάλι. Όχι, κάτι άλλο πρέπει να... Τι να κάνουμε, μεγαλειώσε! Πρέπει να το κρύψουμε με κάτι. Να πάω εγώ μπροστά! Όσο με την φαμάσα γύρω στην προστασία σε συνέχεια έτσι. Πρέπει να βρούμε κάτι να βάλουμε εκεί. Τι να βάλουμε, μεγαλειώσε! Δεν ξέρω! Ένα πορτρέτο, ας πούμε, θα τέλειωσε. Πορτρέτο! Έχει ένα στο χώρο μόλις βγες δεξιά. Σας μοιάζει πολύ μεγαλειότατε! Ο πατέρας μου ξέρει, ζωγραφίζει λιγάκι. Ο Μέγας Λουκάς έχει χέρι! Εντελώς ένας τεχνικά, από τότε που πήρε τη σύνταξή του. Πού θέλετε να το πάρω, εδώ! Ναι, εκεί είναι πάρα πολύ καλά, μπράβο. Ωραία, λοιπόν. Το κρεμάω! Τι κάνετε εκεί πάνω, κύριε πιλότ! Μόλις κρεμάσαμε το βασιλιά με κρυωτάτη! Μάλιστα, αγάπη μου, πώς σου φαίνομαι! Όπως πάντα! Καλέ, έχει πλούνει κόσμο στον δρόμο! Ίσως να πρέπει να βγω στο μπαλκόνι! Τι να κάνεις στο μπαλκόνι! Να τους μιλήσω, Βικτωρή, γι' αυτό μαζεύτηκε ο κόσμος, περιμένει τον λόγο μου! Πρέπει να σταθούν μαζί με τη βασίλισσα μεγαλειότητα! Σαν με εμένα, ούτε να το σκέφτεστε! Τώρα, Βικτωρή, μην λες χαζά, τώρα θα βγούμε στο μπαλκόνι, δεν είναι πάρα πολύ ωραία, θα σ' αρέσει, θα δεις! Ποτέ! Βικτωρή, μην με κρεβρίζεις, σε διακάζω να το σκεφτείς! Το σκέφτηκα! Βικτωρή, μη μου ανάβεις τα λαμπάκια! Αν δεν με υπακούσεις, θα σε αποπέμψω! Κάνω ό,τι θες, δεν πάω! Σκεφτείτε, μεγαλειότατη, σκεφτείτε! Μια αποπομπή στην αρχή μιας βασιλείας θα κάνει κακή εντύπωση. Στο λαό, αρέσει ένα ενωμένο βασιλικό ζευγάρι. Δεν τα ξέρετε όλα, κύριε πιλότ. Από καιρό ήθελε να με ξεφορτωθεί. Τώρα αυτό το βρήκε σαν πρόσχημα. Άδραξε την ευκαιρία. Ρωτήστε το, ρωτήστε το. Αν είχε τα μέσα, θα μη είχε χωρίσει εδώ και πάρα πολύ. Αν δεν πάρω, θα την αποπέμψω. Μην παραφέρεστε, μεγαλειότατε, μην παραφέρεστε. Η Ελληνά είναι το θρόνο. Σαν την κλαις κατάκι μας την ικανή να μην έρθει. Μόνο και μόνο να πάει κόντρα. Για το θρόνο, μεγαλειοτάτη. Και καλά χέστηκε για το θρόνο. Κατάλαβες, κυρία, της παίρνουν ένα στέμα πάνω σε ένα χρυσό δίσκο. Υπάρχει ένα πλήθος που παραλύει και ξεχνάει καμιά εντύπωση, όχι. Ο λαός περιμένει και η κυρία Εωρία. Έχα τίποτα. Αυτό βρήκε να πει. Έλατε, μεγαλειοτάτη, μια κίνηση καλησπέρυσης. Μην κάνετε πείσματα. Δεν κάνω πείσματα, αλλά πάει μόνο. Άλλου μένετε με τον καλό, μεγαλειότατε. Δυο κλωτσιές στον κόλο. Για το αμαλαδούσα. Μεγαλειότατε, μεγαλειοτάτη, οι μεγαλειότητες σας έχουν χάσει τις γραμμίες τους. Θα τις σκοτώσω. Οι μεγαλειότητες σας. Τι φωνή. Έχουν χάσει την ψυχραιμία. Πρέπει να ηρεμήσουν. Θα βρούμε μια λύση. Μα τι! Σου εύχομαι καλή τύχη, πιλότ. Δεν το κάνει αυτό την ημέρα της επιφλόνησης μου. Γιατί εσύ λίγα μου έχεις κάνει. Τέλος πάντων, κυρία μου, δεν σας έχω ανάγκη. Μπορεί να ξέρετε να κλειστείτε στα ιδιαίτερα διαμερίσματά σας. Θα πάω μόνος. Και το χαλί σου τι να το κάνω. Με το βάλεις πάνω στο τραπέζι. Θα το βάλω πάνω στο τραπέζι. Ευχαριστώ, κύριε πιλότ. Τώρα αυτό είναι τρίπιο! Το είχα πει. Ναι, αλλά είμαι στη μέση τρύπα. Και τι θέλεις να κάνω? Δεν έχω κανένα άλλο. Πώς! Σε κάθε γωνιά έχουμε και ένα χαλί για να διαλέξεις. Αυτό το είχα για να συμπερώ. Ναι, αλλά φαίνεται από παντού η τρύπα. Δεν μπορούμε να βάλουμε ένα βάζο πάνω, μεγαλειότατε. Βάζο. Θα κρύψει την τρύπα. Έχουμε που θα να κάνει ένα βάζο στο σπίτι. Έχουμε ένα μεγάλο μπλε. Όταν λες μεγάλο μπλε. Το μπλε ταιριάζει τέλεια με αυτό το χρώμα, μεγαλειότατε. Επαναλαμβάνω, Βικτωρίνο, όταν λες μεγάλο μπλε. Εκείνο το μεγάλο μπλε βάζο που μας χάρισε ο πατέρας Ρουπ στο γάμο μας. Ποτέ εκείνο το μεγάλο μπλε βάζο μέσα σε αυτό το παλάτι. Μόνο αυτό έχω. Αν θέλετε, μπορώ να σας φέρω εγώ. Είμαι σίγουρος ότι η μητέρα μου θα μας πει ένα. Θρίαμβος, Βικτωρία μου. Πάω το έμαθε. Όλη η γειτονιά το έμαθε, παλιόπαιο. Έλα να σε φιλήσω. ότι αυτή τη στιγμή φτωχημητέρα σου μας βλέπει και ψηλά από το κατόπεδι του. Ωραία τα είπε με Μελιωτάτη, πολύ συγκινητικό. Πάντοτε πίστευα σε σένα, Βικτόρ. Το ξέρω, παπά, το ξέρω, σου οφείλω τόσα πολλά. Έτσι είναι, κάνεις τα πάντα για το παιδί σου, είναι φυσικό. Μα τι έκανε τέλος πάντων. Μας έγινε τη μισή του σύνταξη και κάθε φορά στην πρώτη του μηνός. Δεν ήθελα να σε αφήσω να περιμένεις ούτε λεπτό παλιόπαιδο. Είμαι σίγουρος ότι το απέλτηκες πλούσιος θα μου τα επιστρέψεις όλα. Στο 100 πλάσιο δεν θα μας... Με σε το είχαμε πάει, λιγότερο θα μας κόστιζε. Έγινες βασίλισσα, όμως ο χαρακτήρας σου δεν άλλαξε. Δεν άλλαζω έτσι εύκολα εγώ. Όμως, δεν σταματάς ποτέ να γκρινιάζεις. Πιλόν, σε παρακαλώ, δεν πάει να ρίξεις μια ματιά στο μπαλκόνι να μην στείλεις. Μάλιστα μεγαλειώνεται. Δεν μου λες, Βικτόρ, ποιος είναι αυτός ο κύριος? Είναι ο κύριος Πυλωνώνης, τον διόρισε υπουργό προδρόμου. Όχι το ταχυδρομείο! Μ' άξισες κιόλας τους διορισμούς, έπρεπε να περιμένεις, έπρεπε να αποφασίσουμε μαζί. Έτσι συμφωνήσαμε. Όχι, μπαμπά, είχα πει ότι θα σε συμβολευόμουν, υπάρχει τεράστια διαφορά. Δεν θα αρχίσεις τώρα να παίζεις με τις λέξεις, Βικτόρ. Το πλήθος άνοιγμα πολύ μεγαλειώνεται. Δηλαδή γενικώς μιλάμε για απόλυτη μοναρχία. Όχι βέβαια, υπάρχουν θεσμοί. Ο υπουργός του Θρόνου, το Ανατολικό Συμβούλιο. Και συμφωνήσαμε εγώ να είμαι ο μυστικός σύμβουλος. Η συγκυρία άλλαξε πατέρα. Να τα μας, να τα μας. Καλά είναι λοιπόν ότι η εξουσία αλλάζει τα μυαλά των ανθρώπων. Όμως να το βλέπεις αυτό στο ίδιο σου το παιδί είναι πάρα πολύ σκληρό. Όσο για μένα, αυτός μου γίνει μάθημα. Θα πάψω πια να αρκούμε μόνο σε υποσχέσεις και σε επεαπτερόεντα. Αθληστητής τα βασιλικά έτρεα! Μη μου κάνεις εμένα τον υπεράνω, γιατί σε ξέρω πάρα πολύ καλά. Από μικρός έλεγες ψέματα. Εγώ έλεγα ψέματα. Πώς σε φώναζα στο σχολείο, έξα τόσα φώνα. Πίσω νότιο! Μην του δίνετε σημασία πλέον, είναι αξιοπρίτου. Όλα αυτά δεν θα βγουν από εδώ μέσα, μεγαλειόγραφε. Πιστείτε ότι εγώ και η φτωχή μητέρα του χύσαμε από τις φλέφες μας για να τον κάνουμε βασιλιά. Δεν τρέχει, δεν εσχύνεσαι να πιάνεις το όνομα της μαμάς στο φτώμα σου μετά από αυτά που της έκανε. Τι της έκανε, τι της έκανε, για βρες, για βρες. Και την πρίκα της ποιος την έκανε, εσύ την έκανε. Μέχρι την τελευταία δεκάρα μας τα είπε όλα τα πρώτα χρόνια του γάμου μας. Της ήπιε το αίμα, δύστυχη γυναίκα. Εσύ τώρα, τι ανακατεύεσαι αφού την γνώρισες ελάχιστα. Για πρόσεξε πώς μιλάς, χαμήλωσε ο δόνος σου. Δίνεσαι στη βασίλισσα. Το κατάλαβα. Τα κάνατε πλακάκια οι δυο σας. Όμως δεν θα κλειτώσετε έτσι εύκολα από μένα. Θέλω και εγώ από το μέλλον. Να πάρεις ό,τι σου δώσουμε. Ξέρω να επερασπίζουμε τα δικαιώματά μου. Τον ακούς, Βικτόρ. Μας απειλεί. Εγώ στη θέση. Πατρέλα! Φρικόλακα! Κύριε Πυλώνα, όπως καταλαβαίνετε, αυτές οι ενδοοικογενειακές. Ξέρω, μεγαλειότατε, ξέρω. Ξέρεις, εσύ τώρα δηλαδή είσαι υπουργός, ωραία. Οι ξένοι προηγούνται τις οικογένειες. Ένα σου και δεν σε ξέχασα. Θα ονομαστείς Μεγάλος Δούκα. Μεγάλος Δούκα. Μεγάλος Δούκα εξοχόρατε. Και τι πάει να πει αυτό. Ο πιο υψηλόκτυπλος συγγενείας. Μετά τις μεγαλειότητες τους και τη μικρή πικίνησαν. Πά και τι προνόμια δίνει. Τα πιο υψηλά εξοχότατε. Δεν προσπαθείτε να μου χρυσώσετε το χάμα. Ακούσου το είπε ο άνθρωπος. Είσαι αμέσως μετά από εμάς και τη μικρή. Πάντα τελευταίος. Είναι και δεν έχει νόμη. Παρ' όλα αυτά σε προειδοποιώ, Βικτόρ. Μη θελήσεις να παραγωνίσεις τον πατέρα σου. Δεν γίνομαι μαριονέτα σου εγώ. Διαθέτω ακόμα κάποια επιλογή. Δεν θέλει κανένας να σε παραγωνίσει, μπαμπά. Γιατί εγώ θέλω να αποφεληθώ. Και μάλιστα αμέσως. Στην ηλικία μου δεν μπορώ να περιμένω. Αν έχω μερικά χρονάκια μπροστά μου, δεν μπορώ να τα αφήσω να χαθούν. Εκεί έξω υπάρχουν ένα σωρό μικρούλες. Χεροσάντηρε! Καλά, μα είναι κακό που μου αρέσει να πηδάω. Βικτόρ, ωραίο παράδειγμα για την κόρη μας! Εμένα νομίζεις, περίμενε. Τι θες να πεις? Έκανες τώρα να μην ξέρεις ότι η Μαρσελή πασπατεύεται με το δυο μου ζαλτό. Πασπατεύεται! Γιατί εσύ μου είχες πει ότι δεν βλέπονται πια. Μα δεν μπορεί να βλέπονται, αυτός πήγε φαντάρο. Μα δεν θέλω την ειδήψη να πασπατεύεται. Είσαι λίγο αντίθασα στις μέρες μας. Και εκείνη την μοβ κορδέλα που με υποσχέθηκες, θα την έχω ή όχι? Μεγάλη κορδέλα. Βεβαίως. Έλα, πάρε αυτή τη μεγάλη κορδέλα. Τέλος. Η εξοχότητά σας είναι μεγαλοκότερος. Τα συγχαρητήριά μου. Περίμενε, μαμά, γιατί δίπλησες τα μούτρα μου. Λοιπόν, έλα, εγώ ήμουν. Η αξία με τώρα. Περίμενε, είπα. Όχι αυτό και το άλλο. Ορίστε. Και και τα 200 μοβάτια που πάνε μαζί της. Θα τα έχεις και αυτά. Θα τα πάρω από το βασιλικό της αντρό. Κατάλαβα μεγάλη μου. Σχέθηκες και μία κατοικία. Για ποιο λόγο? Γιατί είμαι ο πατέρας του και ο γιος μου είναι βασιλιάς. Γι' αυτό. Θα πρέπει πρώτα να επιτάξω τα σπίτια, γράφει πυλό. Μάλιστα, μεγάλη ωραία. Ζησεμάινου να θα στριφθεί. Θα κάνετε όπως όλος ο κόσμος. Θα περιμένετε τη σειρά σας. Δεν ζητήσαμε τη γνώμη σου, βασίλισσα. Άντε τώρα σαν πια το πανάσου. Προς το παρόν θα βρείτε άλλη να καθαρίσει τις βρωμιές. Την έχω ήδη βρει. Την έχεις ήδη βρει. Προσέλαβα τη μικρή μπουσάρα. Αυτή την πουτάρα. Και την προσέλαβα με το μήνα. Καλά πως την προσέλαβες να με ερωτήσεις. Και θα καταδεχόσουν εσύ, ολόκληρος βασιλιάς, να ασχοληθείς με το υπηρετικό μου προσωπικό. Όντως, μεγάλη ώρα. Θα ήταν πολύ ευτελές. Πώς, και ο Κιμίος το παραδέχεται. Δεν θέλω μια τέτοια κοπέλα σπίτι μου. Δεν είναι σπίτι σου. Είναι το σπίτι του γιου. Η μεγαλειότητά σας δεν πρέπει να τους αφήσει να περιμένουν πολύ. Πρέπει να πάω στο μπαλκόνι. Έρχομαι κι εγώ μαζί σου. Εσύ δεν έχεις να πας πουθενά. Καλά, μπορούμε να πάμε όλοι μαζί. Είπα, εσύ δεν θα πας πουθενά. Εγώ θα πάω. Έχει δίκιο η Βικτόρια Μπαμπά, θα φανείς άλλα θέλεις να φανείς. Καλά όπως θες. Όμως νομίζω ότι δικαιούμαι κι εγώ μια θεσούλα στο πλάι σου. Δεν πάω να είμαι ο πατέρας. Όλοι με επιθυμούσαν καθώς ερχόμουν. Αυτές οι υπερβολικές εκδηλώσεις λατρείας δεν μου πολύ αρέσουν. Αν νομίζεις ότι μπορείς να περιφρονείς τον λαϊκό ενθουσιασμό. Καλά, αυτός τους σοφούσε να τον αναγνωρίσουμε στη μέση του δρόμου. Βέβαια, αν ήθελα, θα με φέρνουν εδώ πάνω στα χέρια τους. Έχετε το λαό μαζί σας, μεγαλειώνετε. Πολύ καλό σημάδι. Δεν μου λες, Βίκτορ. Ο πίνακας μου είναι αυτός. Μόλις το βάλαμε με τη μεγαλειότητα. Δεν είναι κι άσχημος. Εγώ το βρίσκω πολύ πετυχημένο, εξοπορεύε. Θυμίζει λίγο τους προραπαγίδες. Βίκτορ, τι θα έλεγε σαν κοινό μου ο επίσημος ζωγράφος της αυλής. Πολύ καλή μια μεγαλειώνεται. Έτσι θα βγάζατε μερικά εξτρατά. Ωραία, θύμισε μου πυλό να το συζητήσω με τον Υπουργό Καλών Τεχνών. Βέβαια, θα πρέπει να βρω ένα τελιέ. Από να προσλάβω μοντέλα, εδώ το μέρος είναι αρκετά στενό. Μπορώ να σας βρω εγώ. Φαντάσια. Βικτό, αν δεν σε πειράζει, μήπως θα μπορούσα να έχω μια μικρή προκαταβολή. Δεν θα αρχίσει τώρα να πετάς τα λεφτά από το παράθυρο. Μια προκαταβολή ζήτησα, δεν ζήτησα δάνειο. Τι θα σας τυχήσει αυτό τώρα που όλα είναι δικά μας. Δεν είσαι μόνο εσύ, είμαστε κι εμείς. Και βέβαια είμαστε λίγο. Αν όλος ο κόσμος αρχίσει να βάζει χέρι στο βασιλικό θησαυρό, πολύ γρήγορα θα βρεθούμε στην ψάχνα. Μπορείτε να βάζετε όσο χέρι θέλετε. Ποτέ δεν θα φτάσετε στον πάπα. Αυτό είχα διευκρινίσει από ότι η βασιλεία μου θέλει μια αυστηρή, λιτή και οικονομική βασιλεία. Για τους άλλους. Δεν έγινες βασιλιάς για να σφίξουμε το σονάρι εμείς. Μην τον αφήνεις να σε επηρεάσει λιτό. Το ξέρεις. Είναι να βαραίνει δίχως πάνω. Και αν την ακούσεις αυτή, θα είσαι όποιος παγκογραμμένος από όλους τους βασιλιάδες. Ευτυχώς που είμαι οικονόμα, γιατί με σένα δεν ξέρω πώς θα τα φέρναμε βόρτα. Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, αυτή θα είναι η μοναρχία των Τσιφούτιδων. Ας καταλάβατε κύριε, εμένα μου αρέσει η μεγαλοπρέπεια, αλλιώς γιατί να γίνεσαι βασιλιάς και να μπαίνεις σε πελάτες. Δεν μεγάλωσε το Βικτόρο έτσι εγώ. Εγώ τη μητέρα σου δεν σου στερήσαμε τίποτα. Σίγουρα! Εκείνη πλήρωνε. Άρχισε και στο πρωτοφόλι της τώρα. Βίκτορ! Τα πάντα πρέπει να κάνεις υπομονή. Εντάξει, άλλα λόγια. Εγώ σου ζήτησα απλά σαν εξυπηρέτηση. Αν μπορώ να ξελασπώσω εγώ την εξοχότητά σας, πολύ ευχαρίστω. Προσοχή, χρωστάει σε όλη την γειτονιά. Όλα όλα αυτά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάση περιπτώσει, παπά, πρέπει να δω καταρχήν που βρίσκομαι οικονομικός. Θα υπάρξουν και ορτασμοί για την ενθρόνηση. Αν η δουλειά των εαυτών του δεν υπάρχει τα έξω. Η μεγαλειότητά σας έχει σκεφτεί μια θρησκευτική τελετή. Προφανώς, Πυλών, πρέπει να τιμούμε τις παραδόσεις. Αντίκειται προς την ιδεολογία μου, αλλά λέω να κάνω κι εγώ μια εξαίρεση. Είστε εναντίον του κλήρου, εξοχότας. Γνώρισα κάποτε τον εφημέριο, έχοντας σας διηγηθώ ιστορίες που θα βρίξατε. Τον είχα καθαρέσει τον εφημέριο που γνώρισε. Φιλό, σε παρακαλώ, μπορείς να ασχοληθείς εσύ με όλα αυτά τα ζητήματα. Ίσως χρειαστώ μια γραμματέα με μελιώνεται. Θα προσλάβεις μια Πυλών. Η αδερφή μου μόλις πήρε το κομμάτι. Είσαστε πολλά αδέρφια στην οικογένειά σας, κύριε Πυλών. Μόνο δύο με μελετάτε. Η αδερφή μου και εγώ. Και τα πάτε καλά μεταξύ σας. Σαν δυο δάχτυλα του ίδιου χεριού. Η αδερφή μου ήταν ακόμα πολύ μικρή όταν ο πατέρας μου μας εγκατέλειψε. Και σας ανέφερε μόνη η μαμά σας. Μάλιστα με περιοτάτη. Σπουδαία γυναίκα. Θα ήθελα πολύ να τη γνωρίσω. Θα τη γνωρίσεις, αγάπη μου. Είναι αυτή που έχει αναλάβει την καρταρόβα μας. Και μην μου κάνετε νούμερα για την μικρή κουσά. Η κυρία Πυλών είναι μια τίμια γυναίκα που ανάστησε μόνη της τα δυο παιδιά της. Δεν είναι κουσάω. Απλώς το καταθέτω. Τι ακριβώς καταθέτεις? Τίποτα. Πάντα υπάρχουν οι πρώτοι την τάξη και μετά ακολουθούν όλοι οι υπόλοιποι. Η ίδια πάντα ιστορία. Όνομα του Θεού, παπά, για όνομα του Θεού. Πήρες μεγάλη φορτέλα, έγινες επίσημος ζωγράφος, έγινες μεγάλος δούχας. Τι άλλο θα κατοφρόναμο! Σατανιστή! Δεν μίλησα σε σένα, παράσιτο! Βικτόρ, κάτω το πάρει πίσω μέσω! Ποτέ! Βικτόρ, είμαι η γυναίκα σου και η βασίλισσα! Παράσιτο, παράσιτο, παράσιτο! Βικτόρ, κάτω το πάρει πίσω μέσω! Αλλιώς παρετούμε! Τα ακούς, παρετούμε! Δεν θα το κάνω αυτό, μεγαλειοτάτη, όχι σήμερα! Θα ήταν καλή, εσύ ξέρεις τι πρέπει να κάνεις! Παίρνεις το μέρος της ενάντια στον πατέρα σου! Είναι διαταγή! Η άβυσσος της εξουσίας! Περιμένω! Ξαναγκάζομαι! Μάρτυράς μου, κύριος Πυλώνη! Το παίρνεις πίσω! Καλά, το παίρνω πίσω. Σε το πήρε πίσω. Αχ, κάνετε πολύ καλά που το πήρες πίσω εξοκόντατε. Αυτό θα έλειπε. Με τα μυσκά όλα για αυτό το παράσιτο. Η μεγαλειότητά σας δεν πρέπει να τους αφήσει να περιμένουν επάπειρο. Η λαϊκή γνώμη μπορεί να μεταστραφεί. Αρκεί ένα τίποτα. Δίκιο, Πυλώνη. Γέρνο. Βικτορίνη. Θα έρθεις μαζί μου. Τι πρέπει να κάνω. Τίποτα. Θα στέκεσαι στο πλάι μου και θα χαμογελάσει. Τώρα να στέλνω φιλιά. Πυλών. Είναι λίγο δημαγωγικό μεγαλειοτάκι. Έχει δίκιο ο κύριος Πυλών, απλώς θα χαμογελάσει. Είναι το βαφτίσιο μου με το πλήθος. Η καρδιά μου πάει να σπάσει. Κοίτα την, κοίτα την. Δεν κρατιέται. Θα σας αναγίνω μεγαλειότατε. Πήγαινε Πυλών, προχώρα. Πάω. Τι είναι Βικτόρ. Ψυχή του λαού μας που ανεβαίνει ως εμάς. Χιλιάδες και χιλιάδες που μας αγαπούν και μας περιμένουν. Είμαι σαν ήλικος, το ήξερα, το περίμενα. Με τρομάζεις αυτό. Είναι μεθυστικό. Τους έχω το πάρει μεγαλειότατε. Είναι έτοιμοι. Είμαι έτοιμος. Υπάρχει πολλοί κόσμος εκεί έξω κύριε Πυλώνη. Βρίσκονται πάντου μεγαλειοτάτη. Μια ανθρωποθάνασα. Πάγωσαν τα χέρια μου Βικτόρ. Παρικέχομαι εδώ. Ζήτω βασιλιάς. Ζήτω η βασίλισσα. Σε ονομάζω υπότη της τιμής. Ευχαριστώ μεγαλειότατε. Υπότη της τιμής. Εσύ έχεις την κορδέρα σου φτάνει. Δεν θα σε πετύχω εσύ με μια κοντά. Η Βασιλή. Η Βασιλή. Έπρεπε να το δω. Θα καθυστέρησε μεγαλειότατε. Πώς θα κυκλοφορήσει κανείς μέσα σε τόσο πλήθος. Είναι μπροστά Πυλών. Πάω μεγαλειότατε. Οι τρομπέτες. Πού είναι οι τρομπέτες. Δεν προλάβω μεγαλειότατε. Θα κάνουμε και χωρίς τρομπέτες. Λοιπόν γκρινιαρόδατα, δας είχα δίκιο τελικά. Ιδού η δόξα. Βικτόρ μου. Τελικά δεν θα φάμε στην ώρα μας σήμερα. Καλημέρα παπί, πώς πάνε τα πράγματα. Είμαστε το τέλειο τσίπ. Έξω γίνεται χαμό. Το ξέρω, μετρέδραν στις επεφημίες καθώς ερχόμουν. Η σκάλα είναι γεμάτη δημοσιογράφους και ο διάδρομος γεμάτος πρεσβευτές. Δεν μπορούσα να περάσω. Ποτέ πια δεν θα είναι σπίτι σου αυτό το σπίτι. Όμως εγώ θέλω την ησυχία μου. Δεν έφτασα σε αυτή την ηλικία για να δίνω τις καρέκλες μου στους δημοσιογράφους. Αν είναι να μου το κάνουν εδώ διεθνή έκθεση, τότε θα απαιτήσω να με μεταφέρουν στην κατοικία μου. Νομίζω ότι σαν πατέρα του βασιλιά πως έχω αυτό το δικαίωμα. Έλα τώρα παπί, μην γκρινιάζεις. Στο κάτω-κάτω εσύ είσαι ο αρχηγέτης της δυναστείας των Βικτόρ. Υπήρχαν κι άλλα παραδείγματα στην ιστορία πριν από τους Βικτόρ μικρούλα μου και όλοι τους είχαν κακά ξεμπερδέματα. Η μαμά τι λέει. Ηλικιότητες, όπως πάντα. Πού είναι. Εκεί, στο μπαλκόνι, επιδεικνύεται ιδού. Άκου. Απορώ που να τους λέω. Σίγουρα παχιά λόγια, υποσχέσεις που δεν πρόκειται ποτέ να κρατήσει. Θυμάσαι τι μου υποσχέθηκα στην κουζίνα. Ναι. Λοιπόν, έκανε υπουργό, αλλά ξέρω ότι εγώ τίποτα. Ποιο είναι. Δεν ξέρω σου λέω, δεν ξέρω από που κρατάει η σκούφια. Και πού είναι. Μαζί τους, το τέλειο μηδενικό, το απόλυτο τίποτα. Όλη την ώρα στα 4, ξέρεις πως παλέσουν του πατέρα σου αυτά. Λοιπόν, ένα τέτοιο τίποτα δεν έκανε υπουργό του θρόνου και υπότη της τιμής. Πριν από λίγο εδώ μπροστά μου. Υπουργό του θρόνου. Και υπότη της τιμής. Το Υπουργείο του Θρόνου έπρεπε να το πάρω εγώ. Εγώ. Όχι εσύ. Εγώ. Εσύ θα γινώσουν μεγαλοκόρδερος. Μα έγινα μεγαλοκόρδερος. Αλλά άλλο μεγαλοκόρδερος κι άλλο υπουργός του Θρόνου. Εξάλλου δεν έγινα και τόσο εύκολα. Δηλαδή αν κατάλαβα καλά. Μοιράσατε τα αξιώματα πριν έρθω. Μοιράσαμε. Τι μοιράσαμε. Ο πατέρας σου μοιράζει και μάλιστα με το σταγονόμετρο. Λέγε. Τι άλλο πήρες. Τίποτα. Μόνο το μεγαλοκόρδερο. Και απορώ πως θα τα βγάλω πέρα με το σάξι. Τι έξω. Μα πρέπει να πληρώσω τα μοντέλα. Ποια μοντέλα. Μα για τις τυπογραφίες. Δεν μπορώ να κάνω τυπογραφίες χωρίς μοντέλα. Οι μυθολογικές σκηνές χρειάζονται κόσμο. Ποιες τυπογραφίες. Του παλατιού. Εγώ θα το διακοσμήσω. Έγινα ο επίσημος ζωγράφος της αυλής. Α, και επίσημος ζωγράφος. Μάλιστα. Γι' αυτό το ξέχαψαν αυτό. Αυτό το χάρισα στο Στέγμα. Κι εγώ! Τι θα πάρω! Και τι μοιάζει εμένα! Ρώτα το πατέρα σου! Πώς είναι! Πως το ξέρεις 10 φορές χειρότερος και είμαστε ακόμα στην αρχή. Λοιπόν, το αποφάσισα. Θα αναλάβω το Υπουργείο Παιδείας. Δεν θα είναι και τόσο εύκολο. Θα πρέπει να μου το ζητήσεις. Δεν θα το ζητήσω. Θα το απαιτήσω. Είμαι η κόρη του βασιλιά και διάδοχος του θρόνου, αν δεν το έχει καταλάβει. Μπράβο, κορίτσι μου, επάνω του να μη σου πάρει τον αέρα. Και μετά θα δει η κυρία Λεφέβρε τι εστίμα Μαρσελή. Ποια είναι η κυρία Λεφέβρε? Η νοικιάρχης του σχολείου μου. Θα τη στείλω μεθυσμένη μετάβαση στο Δομανσί. Στο Δομανσί. Ένα πολύ μικρό χωριδάκι κοντά στα γαλλο-αυστριακά σύνορα, σε υψόμετρο 3.876 μέτρων. Και τότε θα καταλάβει ότι δεν μπορεί να κόβει από απουσίες μια μέλισσα βασίλισσα. Πρόσεξε, Μαρσελή, κινδυνεύεις να θεωρηθείς μια εκδικητική πριγκίπισσα. Μα δεν θα την αφήσω εκεί για πάντα. 3 χρόνια μόνο, όσο με άφηνε και εμένα δηλαδή στην ίδια τάση. 3 όμως εξωγόνατε! 3 όμως! Η υψηλότητά σας θα είναι φυσικά η πριγκίπισσα Μαρσελή. Ο κύριος Πυλών, υπουργός του θρόνου και υπότης της τιμής. Υψηλοτάτη. Κύριε! Η μεγαλειότητά του, ο πατέρας της Υψηλοτάτης, μου μίλησε για σας με τα καλύτερα λόγια. Αν κατάλαβα καλά, έχετε αφιερωθεί στις σπουδές σας. 3 χρόνια στη Δευτέρα Λυκείου. Από την χαρακτήρα χρειά αφοσίωση και εγγονή στο σκόπο που εξοχώνατε. Εκείνη η Λεφέβρε φταίει. Η Λεφέβρε. Η νοικιάρχης του σχολείου μου. Με κόβει κάθε χρόνο από απουσίες. Προφανώς δεν έχει καταλάβει ότι η υψηλότητά σας είναι μια πολύ σχηδής προσωπικότητα με πολύ περισσότερα ενδιαφέροντα και υποχρεώσεις από τους κοινούς πληθούς. Εκεί που θα τη στείλω θα το καταλάβει μια χαρά. Σκοπεύετε να τη μεταθέσετε? Αμέσως μόλις πάρω το Υπουργείο. Θα γίνει Υπουργός Παιδείας. Ναι. Είναι καιρός πια να αναλάβει αυτό το πολύπαθο Υπουργείο κάποιος που να ξέρει πραγματικά τι συμβαίνει μέσα στα σχολεία. Και πιστέψτε με, κύριε Πυλών, θα ανατρέψω τα πάντα. Ήλιο ο πατέρας σας σοβαρατε. Θα καταργήσω τις απουσίες και τις εξετάσεις. Τα μαθήματα θα ξεκινάνε στις 9 και οι καθηγητές θα είναι υποχρεωμένοι να μιλάνε στους μαθητές τους στο πληθυντικό. Θα είναι μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που θα μείνει στα χρονικά. Ολόιδο ο πατέρας σας εξοχώνεται. Και φυσικά τα μέλη της βασιλικής οικογένειας θα παίρνουν το απολυτήριο χωρίς να χρειάζεται να φοιτήσουν. Θα τους το στέλνουν ταχυδρομικώς στο παλάτι. Στην θέση σας θα υπέρεγα μια εταιρεία courier. Τα ταχυδρομεία είναι παντελώς αναξιόπιστα. Ο κύριος Πυλών στο παρελθόν χρημάτισε και υπουργός των ταχυδρομείων, αλλά δεν κόλευε να ολοκληρώσει την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών. Ακούει τις δοκραδιές, ο μεγαλειόδοτος ξέρει να ξεσηκώνει το πλήθος. Πρώτος στην Αργεντία. Ο μεγαλειόδοτος ξέρει να χρησιμοποιεί λέξεις που πάνε κατευθείαν στην καρδιά, εξοχώνεται. Τέτοιοι λόγοι σε το πάρουν. Όταν πριν από λίγο σήκωσε τα χέρια και είπε «Ο βασιλιάς είμαι εγώ, αλλά η μοναρχία είστε εσείς, προκάλεσε τεράστιο ενθουσιασμό». Αυτό πρέπει να το πρόσθεσε χωρίς να μας ρωτήσει. Δεν τρέπηκε. Η κόρη του πράθη τους λόγους του. Αυτό το ήξερα. Τι νομίζετε, κύριε Πυλών, εκμεταλλεύεται όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο μπορούμε να στο διαβεβαιώσουμε. Έτσι δεν είναι, Μαρσελή? Τι ακριβώς, κύριε Πυλών. Την έβαζε να κάθεται και να αργάσετε όλη τη νύχτα. Χωρίς να φάω τίποτα. Και μετά το πρωί είχε την απέτηση να σηκωθεί και να πάει στο σχολείο. Ο τύρανος. Γιατί έμενα συνεχώς από απουσίες. Υπήρχαν βράδια που η εγγονή μου έκλαιγε στα μάτια. Η πριγκίπισσα! Ναι, πριγκίπισσα! Εγώ δεν μπορούσα να την ακούω να κλαίει και γι' αυτό πήγαινα στο κρεβάτι μου και έτω. Θα είναι, κύριε! Γιατί όταν με υποχρέωνε να μάθω υπασία. Αυτό το είχα ξεχάσει. Εδώ πετάει και 7 χρονών. Ούτε καν 7 δεν ήμουν, κύριε Πυλών. Ώρες ατέλειωτες στην κουζίνα να υπέβει μια καμπή. Και να ξυπομαχώ κιόλας. Να ξυπομαχώ και ξυπνάτε. Γιατί την ήθελε πριγκίπισσα πολεμίσου. Σαν τη Ζήνα. Ένα παιδάκι 7 χρονών. Ναι, και όχι μόνο μια φορά ή πότε. Κάθε βράδυ και μερικά κυριακάτικα απογεύματα επιπλέον. Ούτε στη λεγιώνα τον ξέρω να πήγαινε το παιδί. Έχω μείνει άναυδος υψηλοτάτη. Και πού να ακούσετε για τις οπλασίες, τις υποχρεωτικές πορείες με το σάκο στην πλάτη και μόνο τον εξοπλισμό. 30, 40 φορές να κάνω το γύρο της κουζίνας. Πάρα πολύ φαρή. Και μετά η πορεία μέσα σε συνεχείς πυροβολισμούς, η νυχτερινή επίθεση με τις χειραγωγίδες. Πάμε την ξυφολόγη! Ξυφολόγη στις μέρες μας! Δεν ξέρετε το δικτάουν εσείς! Κι όλοι να με πυροβολούν συνεχώς! Ο παπάς, η μαμά, ο παπί! Ακόμα και η κυρία Γκουρμελέ μια φορά, η γειτόνισσα! μπορεί να φτάσει μια πριγκιπική εκπαίδευση. Το χειρότερο όμως, κύριε Πιλόν, είναι όταν έπρεπε να χαμογελάω. Θα χαμογελάτε. Να χαμογελάω και να χαιρετάω ταυτόχρονα. Να, έτσι. Εξάσκηση για τις επίσημες πριγκιπικές εμφανίσεις. Καλά. Αυτό δεν πρέπει να ήταν και πολύ δύσκολο. Νομίζετε. Έπρεπε να μένω έτσι για τουλάχιστον 5 λεπτά, χωρίς να παγώνει το χαμόγελο. Και χωρίς να φαίνεται ξύλινη η κίνηση του χεριού. Έπρεπε να φαίνομαι απλή και ταυτόχρονα παραμυθένη. Κομψή, αλλά όχι επιτυδευμένη. Να αναδεικνύω το πριγκιπικό φόρεμα. Που τα φτιαγμένο από τις κουρτίνες του σαλονιού. Και να ισορροπώ με χάρη πάνω στα ψιλοτάκουνα της μαμάς. Ούτε στον έξτοπ μόντερ δεν κάνουν τέτοια μαρτύρια. Τι να πω, ψιλοτάκουνα. Είστε μια πραγματική ηρωίδα. Μετά σου πετάνε ένα ψωμο παλιό μεγαλοκόβερο και από εδώ πήγαν κι άλλοι. Εσύ τουλάχιστον την κορδέλα σου την έχεις, ενώ εγώ δεν έχω τίποτα. Θα αποκτήσετε, ψιλοτάτη, θα αποκτήσετε. Πα! Σύντομα, ψιλοτάτη, σύντομα. Το βρήκε! Θα μπορούσα να αναλάβω τη διοίκηση της ανακτορικής φρουράς. Με τέτοια λαμπρή στρατιωτική εκπαίδευση, το βρίσκω πολύ λογικό, ψιλοτάτη. Άλλωστε μου το είχε τάξει. Τότε είναι σίγουρο, ψιλοτάτη. Τίποτα δεν είναι σίγουρο. Πως ξέρετε ότι θα κρατήσει το λόγο του. Θυμάστε πως το φώναζαν στο σχολείο. Θυμάμαι έξω, κοροϊδεύω. Πώς δεν θυμάμαι. Εσείς μου το είπατε. Πώς το φώναζα από εκεί. Να σου πει ο κύριος Πιλόν. Κύριε Πιλόν. Δεν ξενονεύω το δικαίωμα, ψιλοτάτη. Σας διατάσω. Πινόκιο, ψιλοτάτη. Πινόκιο, γιατί. Γιατί θα ψεύδεις υποκριτής πιούμος, πάντοτε το σκυλάκι του δασκάλου δεν είχε ούτε έναν φίλο. Όμως εσείς, γιατί κάθεστε εκεί. Για πάτε έξω, να δείτε τι λέει, να δείτε να μας το πείτε. Πάω. Άντε, μπράβο. Παπί, δεν φαίνεται και τόσο κακός. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή τον είχα παρεξηγήσει, αλλά τώρα όσο τον γνωρίζω. Παπί, πρέπει οπωσδήποτε να τον πάρουμε με το μέρος μας. Τι εννοείς? Ένας υπουργός πάντα χρειάζεται. Θα έχεις κάποιο σχέδιο. Εξοχότατε! Έχει φτάσει ήδη στο στρατό. Πού καταργεί τελικά το στρατό. Ναι, γι' αυτό τον επιθυμεί το πλήθος. Αυτή η κατάργηση του στρατού στρέφεται αποκλειστικά εναντίον. Εναντίον σας, εξοχότατε. Βεβαίως, γιατί μου υποσχέθηκα ότι εγώ θα είμαι ο μεγάλος στρατάρχης. Και σε σένα! Τι θες να πεις? Και σε μένα το ίδιο έχει τάξει. Θα αναλάβω από το Υπουργείο του Θρόνου τη διοίκηση της ανακτορικής φρουράς και του Γενικού Επιτελείου του Στρατού. Και αρχηγός του Στρατού, ψιλοτάτη. Γι' αυτό με είχε τρελάνει στο Έρπιν. Θα γινόμουν μια σιδηράδα στη Δύση. Έτσι με αποκαλούσουν. Και τώρα, τι έμεινε τώρα, η ανακτορική φρουρά και άλλη. Κατάλαβες τώρα γιατί τον έλεγαν Πινόκιο. Απορώ από που πήρε αυτό το παιδί, εμείς στην οικογένειά μας. Δεν είχαμε τέτοιους ανθρώπους. Ο Θεός Αμπέρ, για παράδειγμα, ήταν τύπος υπογραμμός. Απέναντίας, το σώρο της μάνας σου βαρύθει από τέτοια υποκείμενα. Εννοείς το θείο Ρενέ. Τον αδερφό της Μεγαλειοτάτης. Μη μου το θυμίζετε, μη μου το θυμίζετε. Δεν έχω συναντήσει άνθρωπο σαν κι αυτό. Χαμερπής, σπιούνος, κάνει τα πάντα για να αναβηθηθεί. Το χειρότερο. Δίνει υποσχέσεις που δεν πρόκειται ποτέ που να τηρήσει. Α, όταν ήμουν μικρή, μου είχε υποσχεθεί να μου αγοράσει ένα ταμπούρνο. Ακόμα το περιμένω. Δεν θέλω βέβαια να συγκρίνω την οικογένειά μου με τη δική σας, αλλά έχουμε κι εμείς ένα τέτοιο θείο. Με τα λύπης μου διαπιστώνω ότι τα στρεβλά παραδείγματα της βασιλικής οικογένειας αρχίζουν να επηρεάζουν και τις κατώτερες κοινωνικά τάξεις. Εδώ φρύτω με κάτι τέτοιους τύπους πυλό. Είναι ο τύπος του απατεώνα, εξοχόρατε. Του παλιανθρώπου θέλετε να πείτε. Του παλιανθρώπου. Παράταλε. Εν τω μεταξύ, το κάνει το σουξέ. Μην ανησυχείς, Μορσέλη. Η εύνοια του κόσμου είναι κάτι το παροδικό. Αργά ή γρήγορα θα προσγειωθεί στην πραγματικότητα και τότε θα πέσει και πάλι στην ανάγκη. Και συγγνώμη, τι θα κάνουμε χωρίς στρατό. Σιγά το πράγμα. Θα επιστρατεύσει τις εφεδρίες. Αυτό δεν το είπε μεγαλύτερο. Τι νομίζετε ότι τα λέει όλα. Είναι ειδικό στα ύπουλα σχέδια και στα πισόπλατα μαχαιρώματα όλων όσων τον έχουν στηρίξει. Θέλετε να πάω να ξανακουμπακούσω. Έτσι βέβαια, για να δούμε τι λέει. Πάω. Τελικά το παρεξήγησε αυτό το παιδί. Έχει ποσότα. Δηλαδή ο μπαμπάς έχει ξεφύγει τελείως. Μαρσελή, Μαρσελή, Μαρσελή. Πρέπει να το καταλάβεις. Ο πατέρας σου κατά βάθος. Είναι ένας πολύ δυστυχισμένος άνθρωπος. Έχει αποτύχει σε όλα τις προσπάθειες στη ζωή του. Κι αυτό του δημιούργησε ένα τεράστιο κόμπλεξ. Στην αρχή τον έβαλα βοηθό σε έναν μαλακό. Αποτυχία. Έπειτα θέλησε να κάνει μαθήματα λογιστικής. Πλήρης αποτυχία. Και στο τέλος παντρεύτηκε και τη μητέρα σου. Παταγώδης αποτυχία. Έτσι τώρα βρήκε την ευκαιρία να πάρει την εκδίκησή του. Οι μεγαλειότητες τους. Ο βασιλιάς και ιστορική στιγμή, έτσι δεν είναι πυλών. Αξέχαστη μεγαλειώνονται. Κανείς δεν μπορεί να φανταστεί τι σημαίνει ένας λαός που ομόφωνα σου αναθέτει την ιερή αποστολή να τον οδηγήσει στο λιμάνι, διασχίζοντας φουρτούνες και θύελες που σε πιστεύετε όπως το παιδί του πατέρα του. Πώς να μην αγαπάς αυτό το λαό, αυτές τις χιλιάδες που σου δίνουν το χέρι για να σε στηρίξουν στο δύσκολο έργο που μόλις ανέλαβε. Αυτό ακριβώς σας έλεγα εξωχώνεται. Ο μεγαλειώνοντος ξέρει να χρησιμοποιεί λέξεις που πάνε κατευθείαν στην καρδιά. Σε κάτι τέτοιες στιγμές φτάνουμε στο επίπεδο των θεών. Σας χρειάζομαι όλους, φίλοι μου, όλους. Ο καθένας στο πόστο του, από το πιο ταπεινό μέχρι το πιο σπουδαίο. Εμείς όλοι μαζί ενωμένοι θα είμαστε από εδώ και στο εξής. Η ελπίδα για έναν ήλιο που θα ανατείλει σε έναν ορίζοντα χωρίς σύννεφα. Αυτό άρεσε πολύ στον Αβερανιώδη. Μα και βέβαια, ειδικά αυτός ο ήλιος και αυτός ο ορίζοντας προκάλεσαν τεράστιο ενθουσιασμό. Άρασε όρος ο λόγος σας ήταν ένα αριστούργημα της ρητορικής τέχνης. Είναι και δική μου εντύπωση πυλών. Μα και τη μεγαλειότητά της, τη βασίλισσα, τη λάτρεψαν και αυτή. Βρίσκεται. Μα ναι, σας διαβεβαιώμαι και πιο κάτι. Πυλών, χρειάζομαι ένα συνθέτη. Έτσι. Έχω αυτό που να ξέρει μουσική. Μπορεί να βρεθεί. Θέλω να γράψει έναν ύμνο για τη βασιλεία μου, κάτι αισθαντικό και ταυτόχρονα χυμαρό. Κρίμα που ο αδελφός μου να είναι στο εξωτερικό, θα μπορούσε να σου γράψει έναν. Από πότε ο αδελφός μου να είναι και μουσικός αγάπη μου. Μα ήταν πάντα σε όλες τις χοροδίες. Πυλών, βρες με ένα κανονικό συνθέτη, σε παρακαλώ. Μάλιστα, μεγαλειώνεται. Βέβαια, η δική μου οικογένεια είναι πάντα στην απέξω. Και τώρα που το σκέφτομαι, Πυλών, νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ καλή ιδέα στις δημόσιες εμφανίσεις από εδώ και στο εξής να εμφανίζομαι μόνο. Ναι! Όρεξη είχα να παλιστάρω τη γλάστρα δίπλα του στο μπαλκόνι. Θεωρείς δεν τους ξέρουμε τους λόγους του, 100.000 φορές μας τους έχει διαβάσει. Παπά, θα ήθελα να σε πληροφορήσω ότι τα σχόλιά σου δεν είναι καθόλου ευπρόσδεκτα. Καλά, μα δεν μπορούμε να λέμε και αυτό που σκεφτόμαστε. Μεγάλε Λούκα, υπάρχουν και όρια. Και εσείς έχετε την τάση να τα ξεπερνάτε πάρα πολύ συχνά. Πρόσεξε που μου μιλάς, Βικτό. Δεν πάω να είμαι ο πατέρας σου και εσύ δεν πάβεις να έχεις ο γιος. Η οικογένεια είναι πολύ βαρύ φορτίο, Πυλών. Εμένα θα μου πείτε μεγαλειότατα. Ευτυχώς που υπάρχουν και οι εξορίες. Δεν πιστεύω λοιπόν να φτάσεις ως εκεί. Χρειαστεί για το καλό του στέματος. Ο εσωτερικός εχθρός θα παταχθεί όσο ψηλά και αν βρίσκεται. Εγώ σας το είχα πει. Από καιρό ήθελε να μας ξεφορτωθεί όλους. Αλήθεια, μαμά, μας το είχες πει. Αλλά το είχα καταλάβει κι εγώ από μόνη μου εδώ και χρόνια. Πόσο θα πρέπει να υπέφερες, μικρούλα μου. Παντρί που φέρεις όταν αισθάνεσαι περιττός. Όμως εγώ θα κάνω τα πάντα για να υπερασπιστώ το παιδί μου. Είστε μια εγωιτή μητέρα, Βικτωρή. Και εσείς, ένας γενναίος άντρας που διατηρεί το φάρος της γνώμης του, πάντα σας θαύμαζα. Κατωτίανος! Κατωτίανος! Είπανε τους άξτες, αυτό είναι η σημασία, μεγαλειώνεται. Μην είναι σημασία. Όλοι είναι κάπως υπερβολικοί, λόγω της ημέρας. Η κούραση, η ζέστη, τα λόγια του παπά. Ποια του παπά. Υπήρχε ένας παπάς ανάμεσα στο πλήθος, ο οποίος έπαιξε το εγκόμι του μεγαλειώνοντας. Ας σε πόλεμες να τα κάνεις πλακάκια και με την εκκλησία. Λόγω της ημέρας, μεγαλειώνεται. Λόγω της ημέρας. Τέστα. Τέστα. Λόγω της ημέρας. Λόγω της ημέρας. Τι έγινε, παιδί μου, δεν θα πας να αλλάξεις καμιά ώρα. Να αλλάξω. Παιδάκι μου, πώς θα εμφανιστείς έτσι στον κόσμο. Α, θα βγω κι εγώ στο μπαλκόνι. Κα, παιδί μου, ο λαός πρέπει να θαυμάσει τη βασιλική οικογένεια σε πλήρη σύνθεση και σ' όλη τη μεγαλοπρέπεια. Παπά μου, παπακούτι μου, πόσο σ' αγαπάει εσένα πόσα. Και μην ξεχάσεις τη Διάρα, Να σου δεν θα την ξεχάσω. Ωστε έτσι λοιπόν. και ο κενάρχης της δυναστείας Απόλλων. Το μπαλκόνι είναι μικρό, δεν χωράμε όλοι. Αν δεν ήσουν τόσο χοντροί, θα χωρούσαμε. Βεβαίως, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να είμαστε όλες σαν πολυφάδια, σαν τη μικρή κουσά. Τη μικρή κουσά, μην την πιάνεις στο στόμα σου, γιατί αυτή δεν συνομωτεί πίσω από τις πλάτες των ανθρώπων. Είναι μια καλή φιλοβασιλικιά. Συγγνώμη, τι είπε, τι είπε, άκουσα καλά τα κιάμπουλον, είπε συνομωτεί, το είπε. Δεν μου λες μπαμπά, δεν μου λες μπαμπά, για πες μου, ποιος συνομωτεί. Πάντως όχι εγώ, ο θρόνος δεν κινητεύει ούτε από μένα, ούτε από τη μικρή κουσά. Άλλοι συναγελάζονται με ανατρεπτικά στοιχεία, σαν τον Μπουγκός και τη Χειρολαμπελιέ. Εγώ δεν έχω καμιά σχέση με τον Μπουγκό. Αλλά με τη Χειρολαμπελιέ όλη την ώρα καφεδάτε και τσουτσου και μόλις με θέλετε, ανάσετε κουβέντα. Εγώ στη θέση σου θα πρόσεχα Βικτόρ, θα πρόσεχα πάρα πολύ Βικτόριν. Αφισβητείς τα φιλομοναρχικά μου αισθήματα. Δεν ξέρω! Δεν ξέρω πια τίποτα! Δεν ξέρω τι να πιστέψω, ποιον να εμπιστευτώ και από ποιον να φυλάγομαι! Αισθάνομαι σαν να περπατάω σε κινούμενη άμμο! Αυτός! Αυτός είναι για όλα! Θέλει να σε επηρεάσει για να σε έχει του χεριού του! Όσο για τη Χειρολαμπελιέ, μου έλεγε τι ακριβώς της κάνατε όταν ήσασταν από πίσω της στην ουρά! Την ώρα που περιμένετε να πάρετε τη σύνταξή σας! Δεν καταδέχομαι να απαντήσω σε τόσο φτηνά τον Τσοκολιά! Είστε ένας απέσιος διαβολέας! Ωραία λοιπόν! Ας σας είμαι τόσο δυσάρεστος, το πράγμα είναι απλό. Μου δίνετε την κατοικία μου, μετακομίζω και ησυχάσετε. Και μην αναρωτιέστε τι θα μου γίνω, θα τα καταφέρω όπως μπορώ. Με την τριμηνιαία επιχορήγηση. Τι είναι πάλι αυτή η τριμηνιαία επιχορήγηση? Δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Μπαμπά, τι είναι πάλι αυτή η τριμηνιαία επιχορήγηση? Έλα τώρα, Βικτόρ, μην κάνεις πως το ξέχασε. Ποια άλλη κομπίνα μεταξύ σας? Κάνε ειλικρινά σου, δεν έχω ιδέα. Για λέγε, για λέγε. Τώρα με αναγκάζεις να συμπεριφέρομαι σαν ζητιάδος μπροστά στη γυναίκα σου. Μπαμπά, λέγε, τι σου έταξε? Λέγε! Λοιπόν, τώρα αισθάνομαι πολύ άσχημα. Μήπως η εξοχότητά σας θέλει να αποσυρθώ? Όχι, βέβαια, Πυλών. Ο υπουργός του θρόνου πρέπει να γνωρίζει επακριβώς τι συμβαίνει μέσα στο παλάτι. Λέγε, ποια τάξος είναι η επιχορήγησή σου? Νομίζω έτσι συμφωνήσαμε. Δεν πιστεύω να κάνω λάθος. Πόσα! Τι μοναχοφά! Μεγαλειότατε! Σας φαίνεται μεγάλο το ποσόν, κύριε Πυλών. Δηλαδή, εξοχότατε. Δηλαδή, παπά! Εντάξει! Είμαι αναγκασμένος να πάρω ό,τι μου δώσουν. Όμως σου υπενθυμίζω, Βικτόρ, ότι εγώ σε στήριξα από την πρώτη στιγμή που έγινες βασιλιάς. Ακόμα κι αυτή δεν μπορεί να το αρνηθεί. Πήρα το ρίσκο από την πρώτη στιγμή. Ποια ρίσκο δηλαδή? Ηθικό ρίσκο, κυρία μου. Τι νομίζετε, ότι εγώ ήμουν από πάντα φιλομοναρχικός? Ας καν χάσω. Χρειάστηκε να ανατρέψω όλη την κλίμακα των αξιών μου. Και για έναν άνθρωπο αγχών όπως είμαι εγώ, καταλαβαίνετε αυτό τι σημαίνει. Να το καταλαβαίνετε, ότι εγώ είχα τις πολιτικές μου πεποιθήσεις. Πολλοί μου είδε εσείς γίνετε η πλήστρα και η σιδερόστρα του γιου. Ο γιος σας! Όταν το πήρα εγώ το γιο σας, έκανε μάλλον κάθε δύο Σάββατα. Τη ζωή! Μου επιτίθεται, του απαντώ. Στην οικογένειά σας δεν είχατε κανόνες υγιεινής. Είχαμε τη δική μας υγιεινή, κυρία μου. Την υγιεινή των συναισθημάτων. Ας καχάσω, χαχαχα. Είστε έτοιμοι? Έτοιμοι γιατί? Για να κάνει την εμφάνισή της η πριγκίπισσα, εξοχότατε. Κι άλλα καραγκιουστήκια. Αν δεν βγάλεις το σκασμό θα φας μπουνιά. Είμαστε έτοιμοι, γλυκιά. Μπορείτε να περάσετε, ψιλοτάτη. Λοιπόν, πώς σας φαίνομαι? Κόσκε Παναγία, τι είναι αυτό το πράγμα, παιδί μου? Είναι η τελευταία δημιουργία του Γκαλιάνο όταν ήταν διευθυντής του Dior. Συλλεκτικό κομμάτι. Αυτό πρέπει να είναι πανάκριβο, αγάπη μου. 32.000 ευρώ την βιτρίνα σου. Χώρια τα αξεσουάρ. Τι δεν βρήκες λεφτά να το πληρώσεις? Μα δεν το πλήρωσα. Ήταν μια ευγενική χορηγία του οίκου Dior προς τη μέλισσα πριγκίπισσα. Λοιπόν. Λοιπόν, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο Γκαλιάνος και ποιες συνήθειες θα έγιναν 30.000 για αυτή την αηδία, αλλά εσύ παιδάκι δεν υπάρχει περίπτωση να το φορέσεις. Γιατί? Τι γιατί, παιδί μου, έχεις δει πως μοιάζεις, είσαι σαν εκείνα τα περίεργα τα εκθέματα που είδαμε όταν πήγαμε στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Μπαμπά, νομίζω πως τώρα γίνεσαι οπισθοδρομικό. Και τώρα τι είδαστε εσύ, δεν τρώω και φορές τα παπούτσια σου, είναι δυνατόν. Πού είναι εκείνη η ωραία τιάρα, τι είναι αυτό το φρικτό μαύρο πράγμα που φοράς στο κεφάλι σου. Είναι μια αποδομημένη πιάρα φόρας τιμή στο θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνας. Εμείς οι πριγκίπισσες πρέπει να δείχνουμε αλληλεγγύη μεταξύ μας. Πυλών, νομίζω ότι παθαίνω εγκεφαλικό. Υψηλοτάδι. Ελάτε τώρα, κύριε Πυλών. Ο μπαμπάς δεν έχει ιδέα από υψηλή ραπτική. Ενώ εσείς, ένας τόσο κομψός άνθρωπος με τόσο λεπτό γούστο, δεν μπορεί να μην θαυμάζεται μια τέτοια δημιουργία. Δηλαδή, εγώ... Συγγνώμη, παιδί μου, συγγνώμη, μπορείς να με εξηγήσεις μια κιτάρα σε αυτό το πράγμα. Προφανώς για να γοητεύσει τον Ιώπου Ζαρουτό. Τον ποιον? Για τον νεαρό Ζεράρ, λέω. Παπί, έχεις χάσει επεισόδια. Ο Ζεράρ μας τελείωσε. Δηλαδή, χωρίσατε. Ήταν ένα εγωιστικό γουρούνι, μαμά. Ήθελε πάντα να αποφασίζει αυτός που θα πάρει. Σε ποιο σινεμά, σε ποιο μπαρ, σε ποιο πάρκο. Τι είπε πάρκο. Ποτέ δεν πηγαίναμε εκεί που ήθελα εγώ. Τι είπε πάρκο. Σαν τα μελιπίδα. Συγγνώμη, Μερσελίν, τι ακριβώς κάνατε στο πάρκο. Εσύ τι φαντάζεσαι ότι κάνω. Τι πασπάτε. Τι πασπάτε. Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι, και μετά τον έπιασε στο πράσα με τη μικρή κουσάρι. Τι έκανε, τι έκανε, λέει. Ναι, ήταν μια άλλη μέρα, σε ένα άλλο πάρτι γιατί μας πάτανε και εκείνη. Δεν μπορώ, κορίτσι μου, έχω υπογράψει διετή σύμβαση. Καλώς πάλι. Και είχε ένα καλό πάλι στην ιστορία. Τόσα μου από πρώτον ταραξία. Πυλών, τώρα που το σκέφτομαι. Δεν νομίζεις ότι αυτός ο νεαρός θα έπρεπε να πάρει ένα μάθημα. Στο κάτω-κάτω όλη και αν χωράει η Μαρσέλη, πριγκίπισσα είναι. Θα το αναλάβω προσωπικά, μεγαλειώμενε. Και πιστέψτε με, ψηλοτάτη, θα μετανιώσει την ώρα και τη στιγμή που σας φέρθηκε έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πυλών. Ωραία, και τώρα πήγαινε να αλλάξεις. Δεν θα σε καλά. Μαρσελίν, Μαρσελίν, άκουσέ με καλά. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγεις στο μπαλκόνι με αυτό το πράγμα. Πήγαινε και βγάλε το αμέσως. Και πώς θες να βγω στο μπαλκόνι, γυμνή. Μη μου πουλάς εμένα την οπνεύμα, Μαρσελίν. Φορέσει εκείνο το ωραιότατο ροζ κοραλί που σου έρεψε η μητέρα σου και την ωραία την διάρα. Άιντε! Ναι, και θα είμαι σαν τη σταχτοπούτα στο χώρο με τους κολοκύδες. Κατάλαβα, τι έχεις σταχτοπούτα, μια χαρά πριγκίπισσα. Σου πάει πολύ, αγάπη μου, και κουράστηκα για να το φτιάξω. Το ξέρω, μαμά, αλλά μην ενδιαφέρει. Λοιπόν, κόψε τη συζήτηση και κάνε το που σου λέει η μητέρα σου. Ωραία! Θα μας απαγορέψετε το δικαίωμα του λόγου τώρα, ο κύριος. Πήγαινε να αλλάξεις, Βασιλίν, μην εξοργίζεις τον πατέρα σου. Δεν έχει το δικαίωμα να μου μιλάει έτσι, μαμά. Στο κάτω-κάτω εγώ είμαι η κληρονόμος του θρόνου. Όχι, παιδάκι. Όχι, παιδάκι μου. Θα είσαι η κληρονόμος του θρόνου όταν θα πεθάνω. Όχι πρωτύτερα. Παλαιοφασίστα. Τι είπε. Παλαιοφασίστα, μεγαλειόρατε. Παλαιοφασίστα. Άντε πάλι. Δεν πειραστεύεσαι τον πατέρα σου. Τότε να με σέβεται κι αυτός. Θα σε σεβαστώ με δυο κλωτσιές στον κόλο. Μεγαλειότατε, τέτοιος πατέρας, τέτοιος βασιλιάς. Εσύ μη ρίχνεις λάδι στη φωτιά. Βασιλή, πήγαινε να ράξεις. Κάτω για το χατήρι μου. Για κάνε τις βασιλίσεις, Ψηλοτάτη. Τέλος πάντων, θα πάω. Αλλά μόνο γιατί μου το ζήτησε η μαμά. Και από εδώ και στο εξής, σε προειδοποιώ. Σε συμφέρει να με σέβεσαι. Αλλιώς. Αλλιώς τι. Αλλιώς θα κάνω επανάσταση. Ορίστε, κοιτάξτε, δεν θα κάνω επανάσταση. Μετά θα φταίω μόνο την εξορίσμα. Εξορίσεις το παιδί δικό. Όχι, γρηγόρησες, μεγαλειώνουμε. Δεν υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά. Λοιπόν, νεαρά μου, πρόσεξε καλά. Στην παραμικρή παρεκτροπή. Και μια σημείωση, σε παρακαλώ πάρα πολύ, Πυλών. Από εδώ και στο εξής. Απαγορεύεται η έξοδος της πριγκιπίσης από το ανάκτορο, ανεβαίνει στη σωστή περιβολή. Πάρε το μεγαλύτερο. Να ενημερωθεί η φρουρά μόλις συνταχθεί. Τη φρουρά έπρεπε να τη διοικώ εγώ. Εσύ αγάπη μου θα διοικήσεις όταν θα μάθεις πρώτα να υπακούς. Αλλά η εξουσία είναι η διαστική. Μαρσελίν, Μαρσελίν. Κούσε εκεί να μ' απειλήσει με επανάσταση εμένα, εμένα. Οι σημερινοί νέοι δημιουργούν συνεχώς προβλήματα, μεγαλειότατε. Κατάλαβες τώρα τι εννοούσα όταν έλεγα ότι ο θρόνος δεν κινδυνεύει από μένα. Κατάλαβα, μαμά. Το κατάλαβα πάρα πολύ καλά. Έδικτο, πρέπει να σου μιλήσω. Ευρώς λέει τι θες. Τι είναι εμπιστευτικό. Τι θέλω να μου πας κι άλλα λεφτά. Ξέβαια, Δικτό. Δεν λέγεται τέλος πάντων τι θέλεις. Εσύ είπα, είναι εμπιστευτικό. Πυλών! Δεν αλλιώνεται! Δεν πας μια ματιά να ρίξεις το θρόνο! Το θρόνο! Ναι, Πυλών, το θρόνο που λέγαμε να το βάλουμε στο σαλόνι για να γίνει αίθουσα του θρόνου. Α, το θρόνο που λέγαμε να βάλουμε στο σαλόνι που θα γίνει αίθουσα του θρόνου. Ναι, πάω! Ωραία, λέγεται δες. Βικτόριέ μου, δεν καταφέρουμε μια στιγμή να πέθουμε μόνοι βραχός μου, σαν πατέρας με παιδί. Παπά, ο χρόνος μου δεν μου ανήκει πλέον. Το ξέρω, δεν σε κατηγορώ. Δεν χρειάζεται να απολογείσαι. Στο κάτω-κάτω, τώρα είσαι βασιλιάς, όμως βραχό. Θα πρέπει να προσέξεις πιο πολύ τον εαυτό σου. Δεν πρέπει να κουράζεσαι. Πρέπει να προσέξεις τη διατροφή σου και προπαντός, Βικτό, την υγεία σου. Την υγεία μου. Πάντοτε σου φιλάστρες, Βικτό. Εγώ ήμουν φιλάστρες. Μα ξέχασες τι έπαθες τότε που προετοιμαζόσουν για το πολιτήριό σου. Ένα βαβάτο συνάχη, αγόρι μου. Εγώ και η μητέρα σου. Δεν μπορούσαμε να κλείσουμε μάτι όλη τη νύχτα. Δηλαδή, κοντέψαμε να τρελαθούμε από την ανησυχία μας. Επειδή έπαθε εγώ συνάχη. Α, εσύ μπορεί να τα θεωρείς απλά αυτά τα συνάχια. Αλλά δεν ξέρεις πόσο επικίνδυνα είναι. Βικτό, η υγεία σου κινδυνεύει. Παπά, τι λες. Η γυναίκα σου. Η Βικτόρη με κινδυνεύει απέσει. Παπά, παραλύεις. Να χωρέσω έναν γιατρό. Ένας φιλάστρενος οργανισμός, όπως είσαι εσύ, θα πρέπει να προσέχει πολύ τη διατροφή του για να μην καταρρεύσει. Και καθώς η Βικτόρη. Πρέπει να προσλάβεις έναν σεφ. Έναν τι? Έναν σεφ, αγόρι μου. Έναν μάγειρα για να επιβλέπει την κουζίνα μαζί και όλο το προσωπικό. Η καημένη Βικτόρη δεν μπορεί να ασχολείται και με το φαγητό τώρα που έγινε βασίλισσα. Αυτό τώρα δεν έχει σκεφτεί άδικο. Θα πρέπει να προσλάβω έναν σεφ και μάλιστα νομίζω ότι πρέπει να πάρω και έναν βοηθό. Ενό σου σεφ για την βικτορική κουζίνα. Έχει κάποιον υπόψη σου. Φαντάζομαι θα έχει κανέναν ξάδερφο πιλότο. Όχι, τα μαθαίνει εγώ. Τώρα για όλο αυτό, παπά, δηλαδή φτάνει πια. Μεγαλοκόσμιο, μεγάλο ζωγράφο, μεγάλο δούκα και μάγειρα. Α έκανα καλό Βικτό, γιατί με πέρασε. Δεν εννοούσα μέρα. Με πληγώνει, Βικτό, με πληγώνει σε φάνταστα. Και ποιον εννοούσε. Το φίλο μου αγόρι. Το Ζακτατέ. Βεβαίως είναι ότι πρέπει για τη θέση του σεφ. Ήτανε μάγειρά μας στο στρατό και όλοι γλύφαμε τα δαχτυλά μας. Και για βοηθό που θέλει σου σεφ, μπορείς να προσλάβεις τον Περνά. Το Περνά. Καλό Περνάρα ασφαλιστής δεν είναι. Ναι, αλλά τώρα είναι μεγαλοσυνταξιούχος και έχει άφθονο χρόνο. Και τι σχέση έχει με τη μαγειρική. Μην γίνεσαι στενόμυαλος, Βικτόρ, αγόρι μου. Αυτές είναι μικροαστικές προκαταλήψεις που δεν ταιριάζουν σε έναν εμπνευσμένο μονάρχη όπως είσαι εσύ. Αγόρι, εσύ θα πρέπει να κοιτάς μακριά, να βλέπεις τη μεγάλη εικόνα, να βλέπεις το δάσος, όχι το δέντρο. Να τους πω να περάσουν το πρωί. Θα δούμε. Όχι θα δούμε, αγόρι μου. Πρέπει να δώσω μια απάντηση. Είπα θα δούμε. Μα βρε πουλάκι μου, εδώ τους το έχω υποσχεθεί. Δεν μπορώ να το πάρω πίσω. Έχω εκτεθεί. Κακώς το έκανες και το υποσχέθηκες, παπά, χωρίς να με ρωτήσεις. Εντάξει, θα τους πω ότι θες ήταν καπαρωμένη. Φίλοι είναι, θα καταλάβεις. Αυτό ακριβώς. Δεν θέλω να βγει και πίσω το παλάτι με τους φίλους του ενός και του άλλου. Και στο κάτω-κάτω, άμα χρειαστώ σεφ, μπορώ να το διαλέξω και μόνος μου. Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, τώρα όλα θα φερνούν από το δικό σου χέρι. Παπά, τι να κάνουμε. Τώρα είμαι βασιλιάς και όλα θα περνούν από το δικό μου χέρι. Αυτό πρέπει να το προσέξεις πολύ, Βικτό, γιατί μπορεί να βάλεις ιδέες σε κάποιους. Δεν κατάλαβα! Αγόρι μου, το παλάτι είναι μια σπιτοφωλιά. Όλοι αυτοί που σου χαμογελάνε και σου κάνουν τον καλό, μετά από λίγο σου σκάβουν τον λάκκο. Γι' αυτό, αγόρι μου, σου πρότεινα το Ζακ και τον περνάω γιατί χρειαζόμαστε φίλους, αληθινούς φίλους. Είπα όχι. Εντάξει, κάνω τι καταλαβαίνεις. Στο κάτω-κάτω, εσύ είσαι ο βασιλιάς. Ακριβώς. Εγώ είμαι ο βασιλιάς! Με γελιώνε! Ήρθε ο αρχιεπίσκοπος! Τρέχω αμέσως να το συναντήσω! Α, και κύριε Πυλών! Κάντε μια χάρη σας παρακαλώ. Προσπαθήστε να βρείτε έναν σεφ και έναν βοηθό, έναν σου σεφ για την ανακτορική κουζίνα. Μάλιστα με γελιώνε! Αν θέλετε κύριε Πυλών, μπορώ να σας απαλλάξω από αυτό το καθήκο. Γνωρίζω ένα σεφ πρώτης τάξεως. Ήτανε μάγειρά μας στο στρατό. Δεν το είπατε στον μεγαλειότατο εξοχότατε. Όχι, το είπαμε, αλλά ας πούμε ότι δεν τα βρήκαμε. Ξέρετε, έχω κι εγώ κάποιον υπόψη μου. Είναι κάποιος από την οικογένειά σας. Όχι ακριβώς, κάποιος από τους φίλους μου. Για τη θέση του βοηθού ή του σεφ. Του σεφ εξοχότατε. Δουλεύει στην κατίνα του ταχυδρομείου. Σίγα το πράγμα, την κατίνα του ταχυδρομείου μπροστά στο στρατό. Εξάλλου, Ζακτατέ είναι προσωπικός μου φίλος. Θα ήμουν ιδιαίτερα ευγνώμων, κύριε Πυλών, αν μου επιτρέπατε να του κάνω αυτή την εξυπηρέτηση. Καταλαβαίνω, εξοχότατε, καταλαβαίνω. Αλλά μια από μεγαλειόρετος το ανέθεσε σε μένα. Καλά. Δεν θα φαλωθούμε και μεταξύ μας. Η θέση του βοηθού είναι κενή. Έχω υπόψη μου κάποιον μακρινό μου εξάδελφο. Αλλά μια που ενδιαφέρει η εξοχότητά σας... Οπότε το κλείσατε. Εσείς παίρνετε το σεφ και εγώ το βοηθώ. Σύμφωνοι. Σύμφωνοι, εξοχότατε. Θα σας στείλω τη διεύθυνσή του, αλλά θα του πείτε ότι είναι από μέρους. Εννοείται, εξοχότατε. Κόση με αυτά και με αυτά δεν μπόρεσα να πάω ούτε μια μέρα για ψάρι. Σας αρέσει το ψάρεμα? Μα είναι το πάθος. Και το δικό μου. Τι μου λέτε, κύριε? Ναι, ειδικά το ψάρεμα της πέσταφας. Όμως, πού να βρεθεί ποτάμι? Εμείς ξέρετε, δεν μετακινούμαστε συχνά, δηλαδή δεν το κουνάμε ρούπι του βασιλιά μας. Δεν του αρέσουν και πολύ οι μετακινήσεις. Εμείς πάλι κάθε καλοκαίρι πηγαίνουμε στην κελιά. Έρχεται ένα ποτάμι εκεί, γεμάτο πέτρο, κύριε Πυλό. Αν θέλετε, μπορούμε να πάμε μαζί διακοπές. Δεν θα ήθελα να σας ξεβολέψω. Μεράτε τώρα, ανάμεσα σε ψαράδες. Του ψαράδες πέστροφας με τρελαίνει. Δεν μπορώ να σας το κρύψω. Εμείς πηγαίνουμε εκεί στις αρχές Ιουλίου. Θα ξεκινήσουμε μαζί. Και όταν φτάσουμε εκεί, έχετε μου εμπιστοσύνη. Ξέρω κάτι μέρη από όπου θα γυρίζουμε γεμάτη πέτροπες. Είστε αληθινός φίλος, κύριε Πυλό. Απλώς θα πρέπει ο μεγαλειότατος να μου δώσει την άδειά μου τον Ιούλιο. Καλά, αυτό μη σας ανησυχεί. Θα τα ταυτοποιήσω εγώ ίδιος. Τελείωσε, τελείωσε. Αμάσα, τα πόστια μου να σας κρατήσει ένα δωμάτιο. Δεν είναι βέβαια λουξ, αλλά είναι πεντακάθαρο. Βάλε και λίγο. Και εγώ βέβαια θα την ανταπτύξω πλουσιοπάρχα. Μα τι λέτε, εξοχότατε. Είναι σε βλάκας, Πυλό. Όλα αυτά τα χρήματα θα μπουν στο ειδικό κονδύλι θερινή διαμονή του βασιλοπάτου. Η φτωχή γριούλα θα είναι ευτυχισμένη και με ένα ελάχιστο ποσό. Ξέρετε, δεν κολυμπάζει το έτσι. Καλά, καλά, μην ανησυχείτε. Θα κατατάξουμε το σπίτι της στις τουριστικές κατοικίες. Όμως πρώτα θα πρέπει να δούμε τι γνώμη έχει ο βασιλιάς μας για τον τουρισμό. Ή μάλλον όχι, το βρήκα. Θα εντάξουμε το σπίτι της στα βασιλικά κίνητα. Έτσι, θες πάρει επιδότηση. Πενταψήφια επιδότηση, βεβαίως, βεβαίως. Το αφήνω πάνω σας, εξοχότατε. Λοιπόν, πώς σας μένομαι? Η Ψιλοτάτη είναι υπέροχη. Βρίσκεται, κύριε Πιλάρ. Μοιάζεται σαν ρωτασία, σαν νεράγια του παραμυθιού, σαν λεπτεπίνετους μίσχους. Κύριε Πιλάρ. Είχε δεν είχε, τελικά σε κατάφερε. Μόνο για το μπαλκόνι, παπί. Το βράδυ στο κλαμπ θα βάλω τον καλάνο. Α, δεν σου είπα, ο Αρχιεπίσκοπος ενδιαφέρεται για τη μικρή Γκουσά. Πώς? Ναι, 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 ζήτησε από τον παπά να τη διορίσει παρακοιμωμένη στο επισκοπικό μέγαρο. Τι έκανε, κύριε Καντελέα? Οπότε, πολύ φοβάμαι ότι θα πρέπει να βρεις άλλη αποκλειστή. Καταλάβατε, κύριε Πυλό, όλη την ώρα εξυπηρετήσεις, διορισμοί, ρουσφέτια, είναι φανερό. Ζούμε σε ένα εντελώς διεφθαρμένο καθεστώς. Είναι μεγαλύτερα, είναι πολύ φωτογενής. Και πού την έβγαλε αυτή τη φωτογραφία? Δεν ξέρω, θα έλεγες πως είναι εδώ στο σπίτι. Πάτε γιατί δεν είναι όλη η οικογένεια μαζί. Πάντως η κορώνα του πάει υπέροχα. Σιγά το πράγμα, σε όλους πάει υπέροχα η κορώνα. Εδώ έχει 3 στήλες. Α, εδώ έχει όλη τη σελίδα. Εδώ έχει το όνομά μου. Ναι, αλλά η ενημέρωση δεν είναι καθόλου σοβαρή. Γράφουν ότι είμαι ακόμα υπουργός των ταχυδρομείων. Και για μένα λένε πως ο αδερφός μου, Ρενέ, έφυγε στο εξωτερικό γιατί είχε εμπλακεί σε ένα οικονομικό σκάνδαλο ως προμηθευτής του δημοσίου. Και εμένα πια δεν λέει τίποτα, ούτε στα κοτσοπολιά της αυλής. Σας αναφέρω στην λίστα των διορισμών, εξοχότατε. Αλήθεια, και τι λέει? Ότι είστε μεγαλοκότερος, αυτό μόνο. Εσύ. Εδώ λένε καλά για τον παπά. Εδώ πάλι όχι. Ναι, το κεντρικό άρθρο δεν είναι καθόλου ευνοϊκό. Αυτό δεν είναι. Να ξαπλώσει τα δάσκαλα όλος ο τύπος για χατήρι. Εδώ λένε για τις μαρμελάδες μου. Βέβαια, δεν είναι τίποτα για τις τέχνες. Η Ψιλοτάτη, στη στήλη της μόδας, έχει κεντρικό άρθρο η σκοτεινή κοψότητα της νεαρής πριγκίπισσας. Έχει εδώ μια φωτογραφία. Και εδώ, εδώ. Λένε πως εγώ γράφω όλα τα ρούχα μας βρικιά. Άλλος, από ό,τι θέλετε, δεν αποδέχονται όλη τη μεγαλειότητα. Έτσι ακριβώς. Τι λέτε, τι λέτε? Ο κύριος Πυλό λέει πως ίσως υπάρξει κάποιο πρόβλημα με τον πατέρα σου. Αυτό ακριβώς είπε και ο εξοχότατος. Καλά να πάτε. Αυτό θα του δώσει ένα μάτι. Μην βιάζεσαι, Μαρσελή. Ας τα πράγματα να εξελιχθούν. Εμείς ως προς το παρόν ας επαγρυπνούμε. Δεν ήρθε ακόμα η ώρα να δράσουμε. Εδώ έχει μια ανακοίνωση του οίκου Διόνια, σένα, αγάπη. Και τι λέει? θα σου αφιερώσουν την επόμενη κολεξιόν του. Τρέμε, παπά! Τη μεγαλειότητά του, ο βασιλιάς! Επιστράτευση! Καλές τραγενική επιστράτευση! Έγινε πόλεμα! Ωραία να κατάφερες! Το περίμενα πως κάπως έτσι θα τελειώσει αυτή η κομμωδία! Δεν θέλω να γίνει πόλεμος, μαμά, ο Αντουάν είναι φαντάρο! Ποιος είναι πάλι αυτός ο Αντουάν! Να μη σε νοιάζει, εμοχαρητήρα! Μη μου λες εμείς αυτό το τόνο! Κανείς δεν θέλει τον πόλεμο υψηλοτάτη, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι αναπόφευκτος. Έτσι τα πάντα. Μα κάνε κάτι! Τι μπορώ να κάνω, αγάπη μου, ο πόλεμος είναι δουλειά των ανδρών. Τότε κι εγώ θα πάω με τους ειρηνιστές. Ειρηνιστές υπάρχουν μόνο εν καιρό ειρήνης. Η μεγαλειότητα του έχει δίκιο. Εν καιρό πολέμου υπάρχουν μόνο υποτάκτες. Και τι θα γίνει με τον Αντουάν? Και επαναλαμβάνω, ποιος είναι αυτός ο Αντουάν? Ο γιος του Μπεροσού. Αυτού νου που έχει το χασάπι εγώ. Δεν είναι χασάπικο. Είναι μπουτίκ κρεάτος. Και τώρα που θα πάει στον πόλεμο δεν θα τον ξαναδώ. Και φυσικά εσύ τα ήξερες όλα αυτά και τι κάνετε. Όχι βέβαια. Εγώ νόμιζα πως ήταν ακόμα με τον Ζερά. Παρ' όλα αυτά, δεν έχω τίποτα εναντίον του Ιού Μπελασσό. Μα δεν έχει βασιλικό αίμα! Έχει άλλα χαρίσματα! Θα σε σκοτώσω! Να ζωμαχαρίσει τη δυναστεία με τον τρόπο Χασάπι! Οι τοξικές διαφορές δεν μπορούν να εμποδίσουν τον έρωτα! Ωραία! Ωραία! Απ' τη μια η μικρή Μουσάρ, απ' την άλλη ο Ιός Μπελασσό, πριν από τον ο Ιός Μουσαρτό. Αυτό δεν είναι παλάτι, πορτέλο είναι! Βίκτορ! Τι Βίκτορ! Τι Βίκτορ! Είμαστε βουτυγμένοι στην αγνητικότητα ως τον αιμώ. Ας λέμε τουλάχιστον τα πράγματα με το όνομά τους. Ας μην φοβόμαστε τις λέξεις. Όχι τυπικός θύλαμος! Και δεν μου λες δεσποινής, πού είναι αυτός ο Μπελαντσόν? Του στρατό. Δεν εννοώ αυτό, εννοώ σε ποιο στρατόπεδο ακριβώς στη διεύθυνσή του. Μην του τη δίνεις Μαρσελή, θα το στριμώξει. Θα το στριμώξουμε και χωρίς διεύθυνση. Γράφε πυλών Μπελαντσόν. Ναι, ένα είναι δύο λαντά. Μην τους λες Μαρσελή, άσχους να ψάχνουν. Πολύ καλά. Λοιπόν, πυλών. Όλοι οι Μπελαντσόνοι οι οποίοι υπηρετούν στο στρατό, είτε με ένα είτε με δύο λάμδα, από αυτή τη στιγμή και επαόριστον στο κουντρού! Όχι, με εννοούνται! Όλοι οι μηταλός εξαιρετμένοι! Ο τέλειος πανικός! Εγώ φεύγω! Όχι, αγάπη μου, κάτσε να το συζητήσουμε! Συζητάω μόνο με κάποιον που πίνει το αίμα του λαού. Ναι, όταν θα έρθεις να μου στήσεις το χατζηλίκι σου, τότε θα σου εξηγήσω εγώ ποιος πίνει το αίμα του λαού. Φέρω και χωρίς το ψωροπάνιο χαρτζηλίκι. Και από αυτή τη στιγμή βρίσκεσαι σε κατοίκον περιορισμό. Για όλο τον Πλουμιτόρ δεν είναι κανένας εγκληματίας, είναι η κόρη του. Ο βασιλιάς δεν έχει οικογένεια, έχει μόνο τη συνείδησή του. Δεν θα ευτυχήσεις αν βάλεις τον Αντουάν στη φυλακή. Θα του στέλνουμε δέματα, αγάπη μου, μη μου στεναχωριέσαι. Γράφε πυλών, απαγορεύεται η αποστολή θεμάτων σε όλους τους Μπελαντσόν, είτε με ένα είτε με δύο λάμδα. Το συζήτιό τους κάθε μέρα θα είναι σκέτο ψωμί. Για όσους περάσουν με μελιώδε! Βεβαίως! Και όποιος τολμήσει να παρακούσει τις διαταγές μου θα υποστεί τις συνέπειες του στρατιωτικού νόμου. Και παραφέρατε το στρατιωτικό νόμο! Βέβαια οι στιγμές είναι κρίσιμες πυλών. Τον επανέφερε καθώς ερχόμουν όταν ήμουν αστροφή. Λοιπόν, είσαι ευχαριστημένος! Βίκτορη! Μα δεν καταλαβαίνεις ότι όλοι έχουν στραφεί εναντίον σου! Βικτορή, έχω έναν πόλεμο στο κεφάλι μου. Δεν μπορώ να κάθομαι να ασχολούμαι με τις πλακίες της μικρής. Πολύ καλά. Αλλά τα ξέρεις, Βικτόρ, αν το παιδί φύγει από το σπίτι θα φύγω κι εγώ. Μπα, και για πού για να έχουμε καλό ερώτημα? Για τη Μαδαγασκάρη. Θα πάω στον αδερφό μου τον Ρενέ. Στο καλό θα να μας γράφει. Μεγαλειοτάτη, μεγαλειοτάτη. Στην πυλωνάστην. Το έχω καταλάβει πια. Η μοναξιά είναι το τίμημα της εξουσίας. Για μια φορά θα μπορούσαμε να τα έχουμε όλα. Να ζήσουμε κι εμείς σαν άνθρωποι, να μην μετράμε και την τελευταία μας δεκάρα. Να τρώμε κάπως καλύτερα, να έχουμε προσωπικό, αμέσως. Όμως όχι! Ο κύριος ήθελε να κάνει το δικό του! Τι κατάλαβες με το πολεμό σου, Τι κατάλαβες! Ευτυχώς που δεν ζει η μητέρα σου για να της βαγίσεις την καρδιά! Η εκλειπούσα μεγάλη Βίκισσα θα πρέπει να είναι σπουδαία για να έχει! Χρυσή καρδιά και μυαλωμένη, όχι σαν το γιο της που δεν ξέρει ποιο είναι το συμφέρον! Δεν χρειάζεται τις συμβουλές και αεροπλάνια! Εγώ μια φορά να είχα μιλήσει έτσι στον πατέρα μου, θα το είχα πληρώσει πολύ ακριβά! Καλά λοιπόν! Και εσύ να συνταχθείς με όλους αυτούς που με εγκατέλειψαν. Μια κουβέντα να πεις παραπάνω και με την πίση μου θα το κάνω. Και εγώ τότε σου παίρνω πίσω τη μεγάλη κοπέλα. Μόνο πάνω από το πτώμα μου. Άρα μέσα μου δεν μένει νέα μέσα. Οι σημαίες είναι κρίσιμες. Και η τριμηνιαία επιχορήγησή σου άμα εξοδρυμύτερος από το και πέρα, τέρμα και τα δωράκια. Είμαστε πλέον εχθροί. Εχθροί είμαστε, εχθροί. Πυλών, με τον εξοπλίσει αμέσως και με τον παραπάνω. Δεν θέλω να του χρωστάω τίποτα. Μάλιστα, μεγαλειώτε. Σε κανένα δεν θέλω να χρωστάω τίποτα. Μάλιστα, μεγαλειώτε. Ήταν τόσο απλό. Θα επανέφερα την ελευθερία, τη δικαιοσύνη, την ισότητα, την ευημερία. Θα ήταν μια υπέροχη βασιλεία που θα κρατούσε για πάντα. Αντί για το τι συνάντησα, το πείσμα, την αλαζονία, τη διαφθορά, την ασημαντότητα, τη μετριότητα. Έτσι είναι οι άνθρωποι, μεγαλειότατε. Καμιά από τους ιδέες μου δεν έγινε δεκτή. Καμιά, μεγαλειότατε. Καμιά. Ούτε το σχέδιο αναδιάρθρωσης, ούτε το σχέδιο ανασυγκρότησης, ούτε καν το σχέδιο ανακύκλωσης. Οι τράπεζες δεν δέχτηκαν να μου δώσουν δεκάρα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μου κάνουν καμία εντύπωση, μεγαλειότητα. Είναι ένα μάτσο σπαγκοραμένο. Κι όμως το σχέδιο ήταν τόσο απλό. Είχε η απλότητα, μεγαλειότητα. Όμως δεν πρόκειται να κάτσω πλέον. Όχι, το έχω ορκιστεί. Γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος. Στο τέλος θα κάνουν όλοι αυτό που τρέχω εγώ. Τότε θα εγκαθιδρύσω τη βασιλεία μου για 6 αιώνες, τι λέω, για 6 χιλιετίες. Αυτός ο πόλεμος θα με οδηγήσει στην απόλυτη επικράτηση. Και εναντίον τίνος θα πολεμήσουμε, μεγαλειότατε. Εναντίον όλων. Αντιπολίτευση στο εσωτερικό και τα ξένα κράτη που θα πιστεί εναντίον μου στο εξωτερικό. Δεν θα γίνω υποχείριό τους εγώ. Όχι, Πυλών, δεν θα γίνω υποχείριό τους. Τι γράφει οι εφημερίδες. Μερικές είναι εναντίον σας, αλλά οι περισσότερες είναι με το μέρος που μεγαλειώνονται. Αχ, το χέρι Πυλών. Μετά από όλα αυτά παραμένεις ακόμα αθώος και απονήρευτος. Αν ήξερες να διαβάσεις ανάμεσα στις γραμμές, Πυλών, θα καταλάβαινες ότι ακόμα και αυτοί που δίθεν μας στηρίζουν, στην πραγματικότητα μας ποτίζουν δηλητηριασμένο μέλι. Ναι, Πυλών, δηλητηριασμένο μέλι. Λοιπόν, το αποφάσισα. Από εδώ και στο εξής, θα κυκλοφορεί μόνο μία εφημερίδα στο βασίλειο. Η επίσημη ανακτορική που θα απηχεί τις απόψεις του θρόνου. Με τόσα άρθρα που έχω γράψει μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια, θα μπορεί να κυκλοφορεί για δεκαετίες. Μη σου πω για αιώνες. Κι έτσι, ο δύστιχος λαός δεν θα πέφτει πια θύμα παραπληροφόρησης. Μάλιστα, μεγαλειώνετε. Λοιπόν, πάνω σου φέρω τα άρθρα μου, να τα κλείσω με εντελεχώς και μετά θα αποφασίσω μεν ποιο απ' όλα θα μπει σαν κύριο άρθρο στο πρώτο φύλλο της επισήμων εκτορικής. Σκέφτομαι ένα που λέει ένας ευτυχισμένος λαός κάτω από έναν άγνωστο αλλά και υπέρκομψο μονάρχη. Πώς φαίνεται, Γεια σας! Πού είναι ο μοιρανός! Κλείστε τις εξόδους και τις εισόδους! Θα εκθρονίσω τον παπά! Τι θα κάνετε! Θα τον εκθρονίσω! Είστε σίγουροι! Φυσικά! Ουρά επαναστάτησε! Η αστυνομία είναι με το μέρος μας! Ο τύπος μας στηρίζει! Οι τράπεζες μας στηρίζουν! Και ο στρατός μας στηρίζει! Και φυσικά έχουμε μαζί μας και τον παπί! Αυτό δεν μου κάνει καμία εντύπωση! Βασίζομαι πάνω σας, κύριε Μιλά! Όλα αυτά είναι νόμιμα, Υψηλοτάτη. Σύμφωνα με το καινούριο σύνταγμα, απολύτως νόμιμα. Η Υψηλότητά σας έφτιαξε καινούριο σύνταγμα. Μόλις προλίγου. Όχι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Κανένα. Η Μεγαλειοτάτη, η βασίλισσα, είναι ενήμερη για αυτή τη νέα κατάσταση. Η μαμά δεν θα στραφεί εναντίον μου, πάντα με στήριζε. Ακόμα και όταν είχα άδικο. Άρα ο βασιλιάς είναι μόνος του πια. Πολύ φοβάμαι. Και από εδώ και στο εξής θα πρέπει να κυκλοφορεί σαν ένα κυνηγημένο ζώο. Και μετά. Μετά θα δω τι θα κάνω. Ή θα τον εξορίσω ή θα του δώσω σύνταξη. Μάλιστα, Υψηλοτάτη. Μάλιστα. για το θέμα του Μπελανσόν. Δεν θα κάνετε τίποτα, έτσι δεν είναι, κύριε Πιλότ? Το έχω ήδη ξεκάσει, ψιλοτάρτη. Σας ευχαριστώ, κύριε Πιλότ. Απλώς για να μπορέσω να αναστείλω τις προηγούμενες διαταγές, θα πρέπει να έχω και την κατάλληλη αρμοδιότητα. Θα σας κρατήσω υπουργό του θρόνου. Α, σας ευχαριστώ, ψιλοτάρτη. Και θα ήθελα να αλλάζα πάλι υπουργεία. Όχι, καλή, την αλλάζα. Αϊδού, ο πρώην βασιλιάς. Λοιπόν, Πιλότ, έχω φέρει κάτι αυτά εξαιρετικά. Τον Άγιο, γιατί σε την έγινε έτσι? Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν οι απόκριες. Παραιτήσου, μπαμπά, παραιτήσου αμέσως! Τι λέει? Νομίζω ότι έγινε μια επανάσταση εναντίον σας, κύριε. Επανάσταση! Παραιτήσου και μη μ' αναγκάσεις να χρησιμοποιήσω βία. Βία! Η ψηλωτάτη δίκη τη φρουρά, κύριε Βικτόρ. Και από πότε, παρακαλώ? Από πριν από λίγο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, κατά κάποιο τρόπο, είστε εξχρονισμένος. Εξχρονισμένος! Με όλο τον κόσμο μαζί μας, μπαμπά. Ακόμα και τον παπί. Και πιστεύετε ότι θα σας αφήσω να κάνετε τις βλακίες σας για να με παίρνετε? Για έναν εκθρονισμένο βασίλειο. Δεν είσαστε λίγο σκληροί, ψηλωτάρι? Στο κάτω-κάτω παπάς σας είναι. Γιατί αυτός δεν ήταν σκληρός με τον Αντουάν. Αλλά τώρα θα δει πόσα πίδια βάζει ο σάκος. Συλλάβετε τον αμέσως, Πλόντου. Αμέσως, είπα. Κύριε, συλλαμβάνεστε. Φίδι. Μη θυμώνετε, κύριε Βικτόρ, εγώ κάνω την μέρα. Την κορώνα και το μανδύα. Την κορώνα και το μανδύα, παιδί μου, θα πρέπει να σκύψεις και να τα μαζέψεις από τα πόδια μου. Εγώ. Σκουλίκι. Ένα πολίτευμα καταραίει. Μεγαλειοτάτη, είναι υπέροχη. Το σκύττρο πυλών. Καλέ, αυτό δεν είναι καθόλου πρακτικό. Σου δεσμεύει τον εθέ. Δεν σας χρειάζεται. Ένας απόρρος, Μεγαλειοτάτη. Θα σου πασάρει τον ανεψιό του. Ζήτω η βασίλισσα! Παπάρω αυτό το πράγμα με ρωθεί. Μάλιστα, Μεγαλειοτάτη. Βλέπω, Πιλόν, αμέσως έγινε στο σκυλάκι της καινούριας βασίλισσας. Έχω και μια μάνα να φροντίσω, κύριε Βικτόρ. Μαρσελή, Μαρσελή, Μαρσελούλα μου, τα συγχαρητήριά μου. Παπί μου, παπί. Το πανέρι με τις οχές συμπληρώθηκε. Αν δεν τα ήθελες όλα δικά σου, δεν θα βρισκόσουν σε αυτή τη θέση. Έλια σου και τάθηκε δική σας η σειρά. Βγαίνετε γρήγορα να φωνάξετε τη Βασιλομήτωρα. Μάλιστα, η Μεγαλειοτάτη. Είδε στην τουαλέτα. Θα την περιμένω εξοχότατε. Λοιπόν, του πήρε τη μεγάλη μου κορδέλα. Μπαμπά, παπί, θέλει την κορδέλα του. Δώστε τη, σε παρακαλώ. Την έχει στην τσέπη του. Ορίστε. Να, η παλιοχορδέλα σου. Και τι θα γίνει με την τριμηνία επιχορήγησή μου? Ναι, παπί, αφού στο υποσχέθηκα. Δεν θέλω πια υποσχέσεις. Αρκετά την πάτησα με τις υποσχέσεις. Βασίλη, είναι αλήθεια αυτό που μου είπε ο κύριος Πιλόν? Ναι, μαμά. Είμαι τόσο περήφανη για σένα. Πας καλά, Βικτόρη. Μόλις με εκτρόψε και εσύ τη συγχαρητήρια. Μην είσαι μικρόψυχος, Βικτόρ. Τι μικρόψυχος, παιδάκι μου, πήρε το θρόνο μου, πήρε το στέμα. Τι άλλο και δεν θα κάνει να δολοφονήσει. Τι βλακίες σαν αυτές, κανένα δεν θέλει να σε δολοφονήσει. Μαρσελή, δεν φαντάζομαι να το σκέφτηκε. Έλα τώρα, μαμά. Τα βλέπεις, όλος το κακό πάει ο νους. Πάντως δεν θα είναι ούτε ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος εκθρονισμένος βασιλιάς που δολοφονείται. Εσύ, αν δεν κάνεις το σκασμό, θα διατάξω να σε συλλάβουν. Πα! Και με ποιο δικαίωμα? Με το δικαίωμα της Βασιλομήτωρος. Τώρα δεν είναι ο γιος του βασιλιάς, τώρα είναι η κόρη μου. Ένας εκτός φεύγει, ο άλλος έρχεται. Έγινε παρενόρθωση! Παρενόρθωση! Για να ελίξα και εσύ, μόλις έσπασε υπέρ του πρώην Μεγαλειόρκου. Ο πρώην Μεγαλειόρκος ξανά έγινε πάλι βασιλιάς. Τι φρουρά! Συντάχθηκε με τον πρώην Μεγαλειόρκο, ψηλωτάρι. Ήξερα ότι ο λαός μου δεν θα με εγκαταλείψει. Μπορεί και λίγο, για να την γλιτώσουμε πρέπει να βρέξει σαν δένεις. Λοιπόν, αρκετά. χάσατε εσείς οι τρεις. Αρκετά παίξατε τους βασιλιάδες, την κορώνα και γρήγορα. Τέστηση! Στην κορώνα, λοιπόν. Τι μπορώ να κάνεις, Βικτόρ? Να τον αναφέρω την νομιμότητα, αγάπη μου, την κορώνα. Έλα, στο παιδί μου. Και την πέρασα. Εγώ. Και το κάνω στη θέση του. Γρήγορα. Προσεχτεί να μην το πει. Ίσια. Ωραία. Και τώρα τράβα στη μάνα σου. Και άσε μετά έχουμε αυτή τη πιστόλα πάνω στο τραπέζι. Δεν την ψωμοφύσεις και θα σκόψεις κανένα δάχτυλο. Ωραία. Και τώρα όλα είναι και πάλι τέλεια. Ζήτω ο βασιλιάς! Εμείς οι δύο θα εξηγηθούμε αργότερα, Πυλών. Προς το παρόν πήγαινε στο κέντρο ξένου τύπου και ενημέρωσε τους διεθνείς ανταποκριτές ότι οι στασιαστές βρίσκονται υπό έλεγχο και ότι οι τάξεις επανήλθε στο βασίλειο. Μάλιστα, μεγαλειώνεται. Στις διαδραγές σας μεγαλειώνεται. Εσύ, μικρή σφεντερίστρια, τίθεσαι υποκράτηση. Θα σε προσέχει η μητέρα σου και την Κορίν. Όχι χαρές, είναι μια συνομότρια που έφτιαξε σε κίνδυνο τη μοναρχία. Εσύ και η μοναρχία σου. Έχετε αρχίσει και μου τη δίνετε πάρα πολύ. Κορίν! Πάντως, Βικτόρ, το ξέρεις ότι μπορείς να στηρίζεσαι και πάλι επάνω. Θα προτιμούσα να στηριχτώ σε κανέναν ένα λιγάτορα, μπαμπαδένιο θα πιο ασφαλής. Υπήρχαν μερικές μικροπαρεξηγησούλες μεταξύ μας, όπως συμβαίνει σε όλες τις οικογένειες. Δεν πάβω να είμαι ο πατέρας σου. Εξάλλου, ό,τι έκανα, το έκανα για το καλό του χρόνου. Και ειδού η απόδειξη. Διαθέτω την τριμηνιαία επιχορηγησή μου για τις ανάγκες του πολέμου, αγόρι μου. Παπά μου, το ήξερα ότι είσαι σπουδαίος. Κι εγώ, παπά. Τι παιδί μου. Κι εγώ θέλω να πολεμήσω στο πλάι σου. Λοιπόν, θα τους επιτεθούμε από τις Άλπες. Από τις Άλπες. Ξέρω ένα μικρό χωριουδάκι. Ποιο? Το Μπαμανσί. Θα είναι κορμητήριό μας. Βικτορίν, ετοίμασε τα σακινιά μας. Πάμε πόλεμο. Εσύ, Βικτορίν, δεν θέλω να κινδυνεύσεις. Θα μείνεις στα μετώπιστε στην ασφάλεια του ανακτόρου. Ποτέ! Δεν θα μείνω εγώ στα μετώπιστε, ενώ εσείς πολεμάτε στα χαρακόμματα. Θα πάω να καταταγώ εστερόντρια στον Ερυθρό Σταυρό. Βικτορή μου! Έχεις μια ροϊκή γυναίκα, Βικτόρ. Πόσο ευτυχισμένος είμαι. Επιτέλους, όλη η οικογένεια ενωμένη μπροστά σε ένα κοινό σκοπό. Τώρα κανένας και τίποτα δεν μας σταματά. Μεγαλειότατε, τι θέλεις πάλι. Δεν ήταν αυτό που νομίζαμε. Δηλαδή, υπήρξε όντως μια ρεκή εξέγερση, αλλά δεν ήταν για σας. Αλλά για ποιον ήταν. Για τη δημοκρατία. Δεν ξέρω πως άρχισαν τόσο ξαφνικά γνώμη. Οπλίστα επιθρόρα. Θες να σπάξεις όλο τον κόσμο, Βικτόρ. Αλλά εδώ μιλάμε για ανατροπή του πολιτεύματος. Αν το αίμα πρέπει να κυλήσει, θα κυλήσει. Θα τους κάνω ευτυχισμένους, είτε τους αρέσει, είτε όχι. Είναι τρελός, τρελός καθένας. Τώρα είπα. Ακούστε, μεγαλειότατε. Αν δείτε τι γίνεται εκεί έξω, θα καταλάβετε τι σας λέω. Κανείς δεν είναι με το μέρος σας, ούτε καν οι γείτονες. Όλοι έχουν πάει σημαίες της δημοκρατίας, έχουν πει στους δρόμους και πανηγυρίζουν. Όλοι, η φρουρά, ο στρατός, η αστυνομία, οι απλοί πολίτες. Ακόμα και η μικρή κουσά, αν και η γνώση του πάνω σε ένα στριβάνι, πήρε μια σημαία και άρχισε να την ανεμίζει. Τι ήθελες να μου την κουβαλήσεις στο παράδειγμα. Τι ήθελες να μου λες, ξέρουμε ποιος είναι αρχηγός τους. Ναι, μεγαλειότατε, εξέριξαν ένα πρόεδρο διανατάσεως ισχυρό. Ποιον, κανένα από τους γειτονές. Όχι ακριβώς, μεγαλειότατε. Πρόσπυλο, πες, το ξέρουμε ή το ξέρουμε. Ας πούμε ότι είναι κάποιος από την οικογένειά σας. Μήπως ο θείος Αλμπέ. Όχι. Ο θείος Ρενέ. Ο αδερφός μου. Ήρθαν αθέατοι από Μαδαγασκάρη πριν από μια εβδομάδα. Και από ό,τι φαίνεται. Καλά, τον υποπτευόμουν εγώ αυτόν, τον απεικιοκράτη. Και τώρα τι θα κάνουμε. Περάσαμε τα πάντα. Όπως δεν ξηροτάρει. Λοιπόν, Βικτόρη, θα πας και θα μιλήσεις στον αδερφό σου και θα του πεις ότι θέλω να τον δω. Θα τον καλέσεις απόψε εδώ σε δείπνο. Μα δεν έχω μαγειρέψει τίποτα. Μάλιστα, ετοιμάσεις κάτι πρόχειρο, Πυλών. Μάλιστα, μεγαλειότατε. Εγώ μπορώ να βοηθήσω κι εγώ. Ωραία, και την ώρα που θα τρώμε θα μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε. Μα δεν μου φεύγεις καλά την τελευταία φορά. Περάσαν 25 χρόνια από τότε, Βικτόρη, θα το έχεις ξεχάσει. Στο κάτω-κάτω φωτμίσω, τον αγαπάμε, τον εκτιμήσαμε, ότι δεν θα τον τύμπαρσε λίγο. Στο κάτω-κάτω αν φτιάχνουν δεν μπορεί κάτι. Στο μεταξύ εγώ θα ετοιμάσω ένα προσχέδιο συμφωνίας σε δεν μπορεί. Ανάμεσα σε κουνιάδους θα πετύχει ένα πεδίο συνεννόησης. Βέβαια, αν είναι κάποιος σαν και εμάς, αν έχει αίσθηση της οικογένειας. Είτε θα βγάλει σάχνα, θα κάνει τη γωνιά σου και θα με αφήσει να το χειριστώ μόνο σου. Κανένας σας δεν θα μιλήσει. Τώρα βλέπω καθαρά, πολύ καθαρά τι πρέπει να κάνω. Και τι είναι αυτό μεγαλειόρετε. Μια προεδρευμένη μοναρχία. Μπράβο μεγαλειόρετε, θα το πας σήμερα. Ίσως έτσι καταφέρουμε να σου πούμε το... Λοιπόν, θα τροποποιήσω κατά κάποιον τρόπο το πρόγραμμά μου και θα αναδιαρθρώσω εν μέρη τις κρατικές δαπάνες προς όφελος της προεδρίας. Και το βασικότερο απ' όλα, θα του παρέχω πλήρη ασφαλεία για όλα τα οικονομικά εγκλήματα που τον βαρύνουν. Δεν μπορεί. Αν έχει έστω και το παραμικρό πολιτικό αίσθητο, θα συμφωνήσει. Ο κύριος Ρενέ, ο αδερφός του Μεγαλειοτάτης, ανεβαίνει τις σκάλες. Ο πηγαίνουν από το Σκύπτρο. Δεν είμαστε όλοι πάρα πολύ σοβαροί και πάρα πολύ ενωμένοι σαν οικογένεια, έτσι. Λοιπόν, πώς είμαστε, Πιλόν. Υπάρχει ένας έντονος συμβολισμός, Μεγαλειότατε. Ναι, ίσως υπάρχει ακόμα περίπτωση να σώσουμε την παρτίδα. Πες μου να περάσει ο Πιλόν. Μάλιστα, Μεγαλειότατε. Ο κύριος Ρενέ, αδερφός και κουνιάδος των Μεγαλειοτήτων και πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ρενέ.